Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε και απόψε στο σεμινάριο των θεολογικών της Ιεράς Αρχιεπισκοπής. Νομίζω δεν χρειάζεται να σας συστήσουμε. Εισηγητή μας, τον καθηγητή μας, τον κύριο Μαντζαρίδη, γιατί τον γνωρίσατε χθες το βράδυ. Τσενεγγίδη. Συγγνώμη. Όχι, μιλούσαμε. Όταν ερχόμασταν από το γραφείο εδώ, μιλούσαμε με κάποιους καθηγητές της Θεολογικής Σχολής της Θεσσαλονίκης και ένας από αυτούς ήταν ο κύριος Μπατζαρίδης, τον αναφέραμε. Και ακόμα τον είχα στο μυαλό μου. Φυσικά κάτι άλλο με λύπησε για έναν καθηγητή, ο οποίος έσφαλε κάπως τα δογματικά. Εγώ άκουσα ότι τα διόρθωσε. Πληροφορήθηκα τώρα ότι εμένει στις κακοδοξίες του, έχουν σχέση με την αίρεση των μονοφυσιτών, οι κοπτών, οι προχαρτιερωτικοί κλπ. Δεν έχει σημασία. Και χάρηκα όταν άκουσα ότι ανέρεσε τις κακοδοξίες του και τώρα πληροφορήθηκα ότι εμένει σε αυτές και έτσι εσωτερικά ταράχτηκα. Και γι' αυτό ήμουν ενός με εκεί. Δεν πειράζει, δεν... Είναι γνωστός ο κύριος Τσελεγγίδης, λοιπόν έλεγα από τη χθεσινοβραδινή ομιλία, η οποία ήταν τόσο σημαντική, ώστε φεύγοντας κάποιοι μου έλεγα επιτέλους ακούσαμε και πνευματικές ομιλίες. Το έλεγα έτσι με έναν ενθουσιασμό, με μία εσωτερική παρόρμηση θα έλεγα, που αυτό όλους μας ικανοποίησε η εισήγηση στην οπλαδινή του κυρίου Τσελεγγίδη. Και απόψε, όπως μας είπε και ο ίδιος, θα μπούμε στα δύσκολα. Είσαστε έτοιμοι. Και μάλιστα μας είπε με τον Άγιο Κυρινίας που χαιρόμαστε που τον έχουμε απόψε, εδώ είναι μεγάλη η χαρά μας και η ευλογία, που ήρθε απόψε να παρακολουθήσει την εισήγηση αυτή και ακριβώς μας έλεγε εκεί στο γραφείο, θέλω, λέει, αντιπαράθεση. Θέλω να αμφισβητήσουν αυτά τα οποία θα πω. Και θα χαρώ ιδιαίτερως αν βρεθούν κάποιοι, λέει, να δώσουν αφορμή για περαιτέρω συζήτηση και εμπάθηση. Λοιπόν, θα τον ακούσουμε με πολύ προσοχή και στο τέλος θα μας δοθεί η ευκαιρία να συζητήσουμε. Και πάλι τον ευχαριστούμε και τον παρακαλούμε να λάβει τον λόγο. Θεοφιλέστατε, σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί Χριστόδελφοι. Όταν είπα χτες προανήγγυλα ότι θα περάσουμε στα δύσκολα, δεν εννοούσα νοηματικά δύσκολα. Νομίζω ότι έχω κάνει μία προσπάθεια να είμαι κατανοητός. Δύσκολα είναι επειδή κάπως βγήκαμε από την σταθερά γνωστή πορεία του επόμενη της Αγίας Πατράση και τα πράγματα εκεί λίγο δυσκολεύουν. Μακάρι αυτό να μην ισχύει για τους παρόντες. Το θέμα μου, το οποίο μου ορίστηκε να σας πραγματευτώ, είναι τα δόγματα της πίστεως και ειδικότερα η σημασία του δόγματος στους διαλόγους με τους ετεροδόξους για την εχριστό ενότητα. Λέγοντας δόγματα της πίστεως, εννοούμε εκείνες τις αποκεκαλυμμένες αλήθειες της πίστεώς μας που αμφισβητήθηκαν κέρια στην ιστορία της Εκκλησίας από τους αιρετικούς. Γι' αυτό και διατυπώθηκαν με κάθε σαφήνεια κατεξοχήν από οικουμενικές συνόδους ή από συνόδους οι οποίες έγιναν αποδεκτές και βιούνται στο έξις αναμφισβητήτως από τη δογματική συνείδηση του πληρώματος της Εκκλησίας. Τέτοιες είναι λόγου χάρη η υπερθέκτη Οικουμενική Σύνοδος, είναι η λεγόμενη 8η Οικουμενική Σύνοδος επί Μεγάλου Φωτίου τον 9ο αιώνα που καταδίκασε το Φιλιόκβε, και οι σύνοδοι που δικαίωσαν τη δογματική διδασκαλία του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά για τον χαρακτήρα του Θείου Φωτός και της ακτής του Θείας Χάριτος.
Τα δόγματα της πίστεως θεμελιώνονται στην Αγία Γραφή και στην παράδοση της Εκκλησίας, δηλαδή στην εν Χριστώ Αποκάλυψη, και χαρακτηρίζονται τόσο για την αιωνίως αδιαμφισβήτητη ορθότητά τους, όσο και για την διαχρονική επικαιρότητά τους. Εξαιτίας του αλάθητου χαρακτήρα τους, τα δόγματα της Εκκλησίας, ως εμπνεώμενα από το πνεύμα της αληθείας, δεν μπορούν να τροποποιηθούν από κανέναν θεσμικό φορέα, ούτε πολύ περισσότερο από κάποιο μεμονωμένο πρόσωπο, όσο κι αν είναι αυτό το πρόσωπο σημαντικό. Αν κάποιος δόγμα έχει διεστραμμένον, καν άγγελος ή μη πείθου, συνιστά ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Ούτε σε άγγελο του Θεού δηλαδή θα πρέπει να υπακούει κανείς, όταν αυτός διδάσκει διεστραμμένη πίστη. Αντίθετα, ο πιστός οφείλει να προσέξει τους λόγους εκείνου που ορθοτομεί την αλήθεια, ακόμη κι όταν συμβαίνει αυτός να έχει ανακόλουθει ως προς τους λόγους του ζωή. «Ή δε ορθά διδάσκει, σημειώνει ο ίδιος Άγιος, μη το βίο πρόσεχε, αλλά τη ρήμαση». Τα δόγματα της πίστεως είναι απολύτως καθοριστικά για την αγιοπνευματική ζωή των πιστών. Γι' αυτό και ομολογούμενα από τον άνθρωπο τον αγιάζουν. Τα ορθά δόγματα περί Θεού λεγόμενα αγιάζει την ψυχή. Έχουν δηλαδή αγιαστικό χαρακτήρα κατά τον Ιερό Χρυσόστομο. Αλλά και για τον και ο Άγιος Μάξιμος αναφέρεται σε αυτό, σημειώνοντας ότι πας άνθρωπος αγιάζεται δια της ακριβούς ομολογίας της πίστεως. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός δηλαδή που στην Εκκλησία λέμε ή σε κάθε μυστήριο το σύμβολο της πίστεως, ειδικότερα του βαπτίσματος κτλ. Δεν είναι μια απλή αναφορά, αλλά υπάρχει αγιασμός σε μας. Η αγιοπνευματική ζωή των πιστών ως εν Χριστώ ζωή, στο πλαίσιο της Εκκλησίας, δεν εξαντλείται βέβαια στη διατύπωση αυτή των δογμάτων. Απλώς η αλήθεια των δογμάτων οριοθετεί με κάθε δυνατή ακρίβεια το πνευματικό περιεχόμενο της ζωής των πιστών. Είναι αυτό στο οποίο αναφερθήκαμε χτες. Την οριοθέτηση και την ορθότητα αυτής της πνευματικής ζωής την διασφαλίζει το ορθόδοξο δόγμα. Με τον τρόπο αυτό, τα δόγματα πρακτικώς διασφαλίζουν και από κάθε παραχάραξη την εκκλησιαστική πνευματική εμπειρία. Τα δόγματα δηλαδή είναι κανόνες της πίστεως που συμπυκνώνουν ταυτόχρονα και το περιεχόμενο ζωής της Εκκλησίας. Η δογματική αλήθεια νοείται ταυτόχρονα και ως πλήρωμα ζωής. Γι' αυτό και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υποβιβάζεται ή να παραθεωρείται το δόγμα. Έτσι κατανοείται γιατί ο πρώτος κανόνας της Περιθέκτης Οικουμενικής Συνόδου ορίζει ότι εκπίπτει και αναθεματίζεται από την Εκκλησία εκείνος που δεν αποδέχεται τα δόγματά της. Από τα παραπάνω είναι προφανές ότι τα δόγματα της πίστεως συνδέονται άρρηκτα με την σωτηρία του ανθρώπου, αφού η μη αποδοχή των δογμάτων σημαίνει έκπτωση από την Εκκλησία, πράγμα που συνεπάγει την έκπτωση και από την εν Χριστώ σωτηρία. Έτσι, οι δογματικές διαφορές με τους ετεροδόξους δεν έχουν θεωρητική απλό σημασία, ούτε περιθωριακές εκκλησιολογικές συνέπειες, αλλά κέριο και θεμελιώδη σωτηριολογικό χαρακτήρα. Θεμελιώδης όμως προϋπόθεση για να ανέλθει κάποιος στο ύψος των δογμάτων της πίστεως είναι η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Ο ακάθαρτος βίος συσκοτίζει τη διορατικότητα της διανοίας και εμποδίζει έτσι την προσέγγιση στο υψηλό περιεχόμενο των δογμάτων. Και τούτο είναι φυσικό, αφού στην Εκκλησία η ευσέβεια κατανοείται πρωτογενώς ως βιωματική έκφραση του περιεχομένου της πίστεως. Πίστη και ζωή στην Εκκλησία αποτελούν αδιάσπαστη ενότητα. Η καθαρότητα της πίστεως και η ορθότητα του βίου συνιστούν από κοινού την ευσέβεια των πιστών. Η σωστή θεωρητικά πίστη, αλλά πρακτικώς αυτονομημένη από τη ζωή του ανθρώπου,
δεν έχει σωτηριολογικό χαρακτήρα. Τον δραστικά σωτηριολογικό χαρακτήρα της αποκτά η πίστη όταν συνδεθεί άρρηκτα και λειτουργικά με την ζωή του ανθρώπου. Χωρίς την ανάλογη προς την πίστη ζωή, καθίσταται αναποτελεσματική η συμμετοχή μας, η μετοχή μας και σε αυτά τα μυστήρια της Εκκλησίας. Κανένα μυστήριο δηλαδή της Εκκλησίας δεν μπορεί να μας σώσει από μόνο του, αν εμείς δηλαδή δεν το θελήσουμε. Δεν πούμε το ναι της ελευθερίας. Η ορθή πίστη δεν ωφελεί σε τίποτε όταν η ζωή του ανθρώπου είναι διεφθαρμένη. Ουδέν γάρ όφελος ημίν η σωτηρία, δογμάτων υγιών διεφθαρμένης ημίν τη ζωής, μας λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Αυτό άλλωστε το πιστοποιεί και ο ίδιος ο Χριστός στην επί του όρους ομιλία του. Σε αυτήν ο Χριστός δεν αναγνωρίζει ως δικούς του εκείνους που με μόνη την πίστη τους έκαναν και θαύματα, ενώ δεν τηρούσαν το θέλημα του Θεού στη ζωή τους. Ουδέποτε έγνων ημάς τους λέει. Αποχωρείται απ' εμού οι εργαζόμενοι την ανομία. Αλλά και αντίστροφα, όταν η πίστη του ανθρώπου δεν είναι σωστή, αυτός δεν έχει κανένα όφελος για τη σωτηρία του από την ενδεχόμενα άρεστη ζωή του. Στο πλαίσιο της Εκκλησίας, τα δόγματα της πίστεως συνδέονται οργανικά με τη ζωή των πιστών και αλληλοπεριχωρούνται. Η ακρίβεια της ζωής συνυφαίνεται των δογμάτων ορθότητη κατά τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο. Τα δόγματα διασφαλίζουν την ορθότητα της ζωής της Εκκλησίας, αλλά και η ζωή της Εκκλησίας δίνει περιεχόμενο στην αλήθεια των δογμάτων της πίστεως. Εκείνος που ακολουθεί με συνέπεια τα δόγματα οφείλει να τα πιστοποιεί με την καθαρότητα του βίου του. Η ακρίβεια στον τρόπο της ζωής του πιστού αποτελεί μαρτυρία των υγιών δογμάτων του. Δηλαδή, για να το πούμε με ένα παράδειγμα, έτσι, πολύ σαφές και ανάγλυφο, η ζωή, για την οποία μιλάμε, η αγιοπνευματική ζωή, είναι ο Χρυσός. Το δόγμα είναι το κυκλοφορούν νόμισμα. Το χρήμα, το χάρτινο ή μεταλλικό που κυκλοφορεί. Για να έχει αυτό πραγματική αξία, πρέπει να υπάρχει ο Χρυσός. Αν το χρήμα που κυκλοφορεί, που μπορεί να είναι σωστά τυπωμένο, δεν έχει αυτό το αντίκρισμα σε Χρυσό, δεν έχει την αντίστοιχη αγοραστική αξία που αναγράφεται. Βεβαίως και αν το χρήμα που κυκλοφορεί είναι κύβδηλο, δεν είναι γνήσιο, και αυτό δεν έχει αγοραστική αξία. Αντιλαμβάνεστε από αυτήν την αναλογία την σχέση του δόγματος και της ζωής. Μπορεί να πει κανείς, κρατώ το ένα, άρα είμαι ήσυχος για τη σωτηρία μου. Τι γίνεται όμως όταν κάποιος από πλευράς της πίστεως βρίσκεται στην πλάνη, αλλά συμβαίνει να προσέχει τη ζωή του και να ζει ορθά? Στην περίπτωση αυτή μας διαβεβαιώνει ο Ιερός Χρυσόστομος ότι δεν είναι δυνατόν ο άνθρωπος αυτός να παραμείνει στην πλάνη. Κατά τη στοιχεία παρατηρεί ότι δεν είναι εύκολο ένας που ζει με την πονηρία να αρθεί στο ύψος των δογμάτων της Εκκλησίας. Εκείνος που σκοπεύει να αναζητήσει την αλήθεια θα πρέπει προηγουμένως να καθαριστεί από όλα τα πάθη. Αλλά και εκείνος που έχει απαλλαγεί από τα πάθη και από την πλάνη θα απαλλαγεί και την αλήθεια τελικώς θα βρει. Το κλειδί δηλαδή εδώ είναι η ζωή. Χαρακτηριστικό παράδειγμα εδώ είναι ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος ήταν φοβερός πολέμιος και διώκτης της Εκκλησίας του Χριστού. Επειδή όμως είχε αψεγάδια στη ζωή, όχι μόνο δεκτός έγινε στην πίστη της Εκκλησίας, αλλά και όλους τους ξεπέρασε. Κατά συνέπεια, ο Θεός έλκει και φέρνει προς την αλήθεια όσους βρίσκονται στην πλάνη, αλλά είναι καθαροί από τα πάθη. Πώς εξηγείται όμως το γεγονός ότι κάποιος παραμένει στην πλάνη, ενώ φαίνεται ότι είναι καλός και φιλάνθρωπος μάλιστα? Στην περίπτωση αυτή, κατά τον σοφό Ποιμενάρχη, ο εν λόγω άνθρωπος έχει άλλο πάθος, κρυφό πάθος που δεν φαίνεται. Έχει καινοδοξία, ή ραθυμία ψυχής ή αδιαφορία για τη σωτηρία του. Με την απάντηση του αυτή ο Ιερός Χρυσόστομος αποδεικνύεται και άριστος ανατόμος της αγιοπνευματικής ζωής. Οι δογματικές διαφορές ανάμεσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία και τους ετεροδόξους είναι ο κύριος λόγος για την αποκοπή των ετεροδόξων από την μυστηριακή κοινωνία μαζί της. Η δογματική διδασκαλία της Ορθοδοξίας είναι η δογματική διδασκαλία της μιας και πάντοτε αδιαίρετης Εκκλησίας, την οποία συνεχίζει χωρίς διακοπή η Ορθοδοξία. Η δογματική
πνευματική αυτή διδασκαλία διαφυλάσσεται από την Ορθόδοξη Εκκλησία ανώθευτη, όπως ακριβώς ενυπάρχει στις βιβλικές αποδείξεις, δηλαδή στις βιβλικές καταθέσεις που είναι αποκάλυψη του Θεού στην Αγία Γραφή και όπως ερμηνεύτηκε και αναπτύχθηκε από τους θεοφόρους πατέρες και ειδικότερα στις Οικουμενικές Συνόδους. Κατά την Ορθόδοξη Εκκλησία, η δογματική ακρίβεια αποτελεί δείκτη και μαρτυρία ευσεβούς φρονήματος. Το Ορθοδόξος Θεολογήν συνδέεται λειτουργικά με την αγάπη, η οποία κατά τον Άγιο Φιλόθεο, Πατριάρχη Κωνσταντινούπολος και φίλο του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, τον 14ο αιώνα, αποτελεί και το κριτήριο αυθεντικότητας της θεολογίας. Της το τέλειον 700 της τελείας αγάπης, σε αυτούς που έχουν φτάσει δηλαδή στην τελειότητα της αγάπης, σημειώνει, ταυτισή μέτρο και των θεολογήν εσταμάλιστα προσεκεί. Σε αυτούς αρμόζει και το μέτρο του θεολογήν. Κατά συνέπεια, όταν κάποιος σφάλει στη θεολογία, δηλαδή στο δόγμα, όταν με άλλα λόγια είναι ετερόδοξος, δεν μπορεί να έχει και να βιώνει την τέλεια αγάπη, που νοείται, όπως είπαμε και χτες, ως άκτιστη ενέργεια του Θεατικού Θεού. Μάλιστα, κατά τον Άγιο Κύριλλο Αλεξανδρίας, απόδειξη της αγάπης και τελειότατος της πίστεως όρος, ευαγγελικών δογμάτων η τήρησης και των θείων εντολών η φυλακή. Οι θεολογικές προϋποθέσεις των Ορθοδόξων μπορούν να εντοπιστούν κυρίως στην αγιοπνευματική και βιωματική εμπειρία του ακτίστου. Οι Ορθόδοξοι θεολόγοι δηλαδή προϋποθέτουν την θεωτική εμπειρία ως θεμέλιο και νοητό άξονα της θεολογίας τους. Έχουν την εμπειρία της θεοπτίας μέσω των θεοφανιών και των φωτοφανιών. Βιώνουν την χαρισματική σχέση με τον Θεό δια της ακτίστου διασχάρητος, μέσω δηλαδή της ίδιας της θεότητας. Αυτός είναι ο λόγος που μπορούμε να μιλάμε κυριολεκτικά για άμεση και προσωπική σχέση με τον Θεό. Ο άνθρωπος είναι κτίσμα, δεν μπορεί να έχει σχέση με τον Θεό πραγματική, παρά μόνο δια του ιδίου του Θεού. Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Ο Θεός είναι φως, αλλά για να τον δούμε πρέπει να υπάρχει αυτό το φως, όπως και με τους βιολογικούς μας οφθαλμούς. Μπορεί να είναι η γης η οφθαλμή μας, αλλά για να δούμε τα πράγματα πρέπει να υπάρχει φως. Εδώ, για να δούμε τον Θεό, χρειάζεται και η μετασκευή των οφθαλμών, των πνευματικών δηλαδή αυτών, οφθαλμών με τους οποίους μπορεί ο άνθρωπος να δει και πρέπει να δει τον Θεό, διότι διαφορετικά δεν μπορεί να θεολογεί. Αυτή είναι η θεολογία η Ορθόδοξη. Προσέξτε, γιατί αυτή είναι η βασική μας διαφοροποίηση από τους ετεροδόξους. Γι' αυτό έχουμε διαφορές με τους ετεροδόξους. Αν δεν γνωρίζουμε τις ρίζες της δυτικής θεολογικής σκέψεως, με άλλα λόγια το θεολογικό υπόβαθρό της, δεν μπορούμε να ερμηνεύσουμε σωστά και σε βάθος τις δογματικές και θεσμικές αποκλίσεις της δύσεως από την Ορθοδοξία και κατ' επέκταση δεν μπορούμε να είμαστε μακροπρόθεσμα και γνήσια αποτελεσματικοί στο θεολογικό διάλογο μαζί τους με σκοπό την εν Χριστώ ενότητα. Οι ρίζες της δυτικής θεολογικής σκέψεως πρέπει να αναζητηθούν πρωτίστως στον υπαρξιακό χώρο της ουσιαστικά αλωτριωμένης από τον Τριαδικό Θεό ζωής τους. Η αλωτριωμένη από τον Θεό ζωή και σκέψη των δυτικών οφείλεται στην παντελή εκ μέρους τους έλλειψη της χαρισματικής εμπειρίας της θεώσεως. Οι δυτικοί στο σύνολό τους, εξαιτίας της υπεροψίας τους, ξέπεσαν από την θεοπτία, τη χαρισματική δηλαδή θέα της Θείας Δόξας. Αυτό που είδαν οι μαθητές στη μεταμόρφωση. Ο Άγιος Φιλόθεος ο Κόκκινος, τον οποίο προαναφέραμε, παρατηρεί ότι οι δυτικοί διέστησαν της Εκκλησίας, χωρίστηκαν δηλαδή από την Εκκλησία, διυπεροψίαν και τύφων. Αυτό ας το σημειώσουμε, γιατί η ίδια ακριβώς αιτία είναι εκείνη που μας χωρίζει βιωματικά από τον Θεό. Και μάλιστα πρωτογενώς. Και μετά έρχεται το δόγμα για να καλύψει και ιδεολογικά πλέον αυτό το οποίο έχει γίνει στην πράξη. Και επειδή αυτό είναι ορατό, έχει τεράστια σημασία ως σήμα. Καταλαβαίνουμε δηλαδή ότι η δυτική είναι αιρετική. Από ποιον? Από το δόγμα. Νωρίτερα όμως η ζημιά
μια έγινε και η οποία μπορεί να μην είναι όρατη, να μην ξέρει κανείς τι κάνει στον ιδιωτικό του βίο ή πως διαρθρώνει ενδεχομένως και την ζωή της Εκκλησίας. Αν και μετά που θεσμοποιείται φαίνεται, αυτό όμως πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε τελείως γιατί έχει σχέση με εμάς. Πρώτα αμαρτάνουμε και μετά θεσμοποιείται η αμαρτία μας. Όταν κάποιος μαθαίνουμε ότι έχει μπλέξει με κάτι παρεκκλησιαστικές και τα λοιπά, καταστάσεις και αιρέσεις και τα λοιπά, έχει προηγουμένως πάθει τη ζημιά υπαρξιακός στον χώρο της ζωής του. Και άμα το ψάξει κανείς, είναι αυτός απαράβατος κανόνας. Θα το διαπιστώσει εν της πράγμαση. Έτσι δεν έχουν γι' αυτό και, δεν έχουν και γι' αυτό δεν καταθέτουν. Προσέξτε, αυτό είναι ένα επιστημονικό δεδομένο το οποίο προσωπικώς ερεύνησα επειδή με ενδιέφερε και το πιστοποίησα, αυτό που θα πω τώρα, τόσο επιστημονικώς μέσω των μελετών μου, των δυτικών παρόμοιων και προτεσταντών, όσο και με προσωπικές συζητήσεις όταν βρίσκομαι στο εξωτερικό, τους προκαλώ να μου καταθέσουν μήπως τυχόν. Υπάρχουν κάποιες μελέτες τις οποίες εγώ δεν γνωρίζω, δεν μπορώ να τα γνωρίζω κιόλα. Ή, το πιο σημαντικό για μένα, αν υπάρχουν ζώντες χαρισματικοί φορείς, των οποίων τον λόγο επιβεβαιώνει το Άγιο Πνεύμα. Πράγμα το οποίο εμείς έχουμε με απόλυτη συνέπεια από την εποχή του Παραδείσου των Προφητών του Χριστού των Αγίων μέχρι σήμερα, χωρίς διακοπή. Έτσι λοιπόν, είπα προηγουμένως, δεν έχουν και γι' αυτό δεν καταθέτουν ποτέ βιωματική εμπειρία της άκτιστης θεοποιού χάρτος και ενεργίας. Δεν μιλούν ποτέ για τον άκτιστο χαρακτήρα της Θείας Χάρτος, επιμένοντας μάλιστα δογματικά στον κτιστό χαρακτήρα της. Κατά συνέπεια, είναι προφανές ότι δεν γνωρίζουν τον Θεό εμπειρικός. Και όποιος δεν γνωρίζει τον Θεό εμπειρικός δια της θεοκτίας, εκφράζεται στοχαστικός γι' αυτόν. Φιλοσοφική προσέγγιση. Φιλοσοφικός είναι ο Θεός των δυτικών. Δεν είναι ο Θεός της Αποκάλυψης και ο Θεός της Ιστορίας. Ο γάρ Θεών μίγνους, σημειώνει ο Άγιος Γρηγόριος ο Σιναίτης, στοχαστικός αποφαίνεται. Όποιος δεν ξέρει δηλαδή τον Θεό εμπειρικά, στοχαστικά μιλάει γι' αυτό. Τι θα πει στοχαστικά? Με μία διανοητική, συλλογιστική διαδικασία. Με φιλοσοφική δηλαδή. Άρα η αίρεση έχει φιλοσοφικές προϋποθέσεις. Είναι κατασκεύασμα, η σύγκριση του πονηρού, κατασκεύασμα του ανθρώπου, ο οποίος σκέφτεται συλλογιστικά και αποφαίνεται στα περί Θεού. Ενώ η Εκκλησία καταθέτει την εμπειρία των αυτοκτών μαρτύρων, αυτά, έτσι λένε οι Ευαγγελιστές, αυτά που είδαμε, που ακούσαμε με τα αυτιά μας, αυτά που γευτήκαμε, αυτά και σας καταθέτουμε. Μη έχοντας λοιπόν η δυτική, άμεση και προσωπική πρόσβαση στον ίδιο τον Θεό μέσω της ακτίστου ενεργίας του, επιχειρούν να τον προσεγγίσουν νοητικά και στοχαστικά μέσα από μια αυτόνομη λογική κατανόηση των γραφών. Στη συνέχεια η θεολογία τους προσδιορίζεται δομικά από αυτονομημένα ανθρωπολογικά και πολιτιστικά δεδομένα, με αποτέλεσμα η θεολογία τους να έχει έντονα διανοητικό, στοχαστικό και δικαιϊκό, δηλαδή νομικό χαρακτήρα. Οι δυτικοί δηλαδή, μετά την αλωτρίωσή τους από τη χαρισματική εμπειρία της θεώσεως, υιοθέτησαν την ρωμαϊκή πολιτική νοοτροπία που θεσμοποίησε απλώς και δευτερογενώς την αλωτριωμένη, όπως είπα προηγουμένως, ζωή τους. Από τότε, το δικανικό, το νομικό αυτό πνεύμα έγινε το βασικότερο χαρακτηριστικό της δυτικής θεολογικής σκέψης που εξακολουθεί μέχρι σήμερα να διαρθρώνει και να διαπνέει την δυτική θεολογία. Το ρωμαϊκό πνεύμα αποτέλεσε το ιδεολογικό περιβάλλον του ρωμαιοκαθολικισμού που κυοφόρησε τον παπικό θεσμό με τις συγκεντρωτικές και μοναρχικές τάσεις. Κακός των τάσεων αυτών είναι και το διεκδικούμενο από τους Πάπες παρανοημένο πρωτείο που διασάλευσε πρακτικώς την ενότητα της Εκκλησίας αφού οι Πάπες δεν παραιτήθηκαν ποτέ από την φιλαρχία και την φιλοπρωτεία τους, θέλοντας πάντοτε
να επιβάλλουν την διηγητική εξουσία τους πάνω σε ολόκληρη την Εκκλησία. Έχοντας τις παραπάνω θεολογικές προϋποθέσεις οι δυτικοί, θεολογούν στοχαστικώς, με αυτονομημένη δηλαδή από τον Θεό, την διανοητική διαδικασία. Γι' αυτό και θεολογούν πρωτογενώς μέσα σε πλαίσια πλάνης, όπου ζουν και δομούν τις θρησκευτικές κοινότητές τους. Αντίθετα, οι ανατολικοί θεολογούν απλανώς, χωρίς δηλαδή να πλανώνται, γιατί ομιλούν ταπεινώς επειδή είναι επόμενοι της Αγίας Πατράς, εκφραζόμενοι με βάση την χαρισματική εμπειρία της θεώσεως, πρωτίστως των διαβεβικότων εν θεωρία, όπως λέει ο Άγιος Λόγος ο Θεολόγος. Με βάση δηλαδή την εμπειρία των αυτοπτών μαρτύρων της θεότητας, όπως λέει ο Άγιος ο Απόστολος Πέτρος, ότι είδαμε την δόξα, τη μεγαλοπρεπή δόξα του Θεού που φανερώθηκε εν Χριστώ στο Θαβόρ, και αυτήν σας καταθέτουμε. Εμείς λοιπόν, ό,τι λέμε στη συνέχεια οι Ορθόδοξοι διαχρονικώς, επιβεβαιώνουμε αυτή την εμπειρία μέσα από την προσωπική μας εμπειρία. Αν κάποια προσωπική εμπειρία έρχεται σε αντίθεση, προφανώς δεν είναι εκ του Θεού και είναι εκ του πονηρού. Κάνοντας τη συνέχεια χρήση της λογικής που έχει καταρθεί από τα πάθη, που έχει εκλαμβηθεί και εμπλουτιστεί με την άκτιστη θεοποιό χάρη θεολογούν. Δηλαδή, για να μην παρανοηθεί το πράγμα, οι Ορθόδοξοι δεν καταργούν την λογική. Αν διαβάσει κανείς τον Μέγα Βασίλειο, βλέπει μια τετραγωνική λογική. Αλλά η λογική αυτή είναι και καθαρμένη από το Άγιο Πνεύμα, όπου χρησιμοποιείται μέσα στα πλαίσια του κατασκευαστή, δηλαδή του ίδιου του Χριστού, αλλά με μέτρο και γνώμονα πάντα την αποκάλυψη του Θεού. Κατά συνέπεια, όταν ονομάζουμε τους ετεροδόξους Εκκλησία ή αδελφή Εκκλησία, ακόμη χειρότερα, συγχαίρουμε το κτιστό με τον άκτιστο χαρακτήρα της χάριτος. Συγχαίρουμε δηλαδή το κτιστό ανθρώπινο κατασκεύασμα με το θεανθρώπινο σώμα του Χριστού. Και το λέω αυτό όχι ως αφορισμό. Οι ίδιοι τους μας βεβαιώνουν ότι η υποτιθέμενη Εκκλησία τους και κατά ορισμένους Ορθοδόξους η αδελφή Εκκλησία έχει μόνο κτιστό χαρακτήρα. Το λένε δογματικά, δεν τους κατηγορούμε, προσέξτε. Δεν τους κατακρίνουμε αυτή τη στιγμή. Λέμε τι μας καταθέτουν. Ότι η Εκκλησία, η ιεροσύνη, πρέπει χάρη, ο Πάπας παράδειγμα, μας λέει ότι δεν έχει το άκτιστο. Δηλαδή η ιεροσύνη του είναι κτιστή, καταλάβατε. Αυτό το πράγμα είναι μια ομολογία ότι δεν αποτελεί Εκκλησία. Επομένως και τα μυστήρια που τελούν δεν έχουν την άκτιστη χάρη. Αυτό δεν είναι στο περιθώριο. Έγινε σύγκρουση τον 14ο αιώνα με τον Άγιο Γρηγόριο Παλαμά. Το θεώρησαν αιρετικό. Ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς ήταν ο εκφραστής της Ορθοδόξης Παραδόσεως και στη συνέχεια ο λαμπρότερος των θεολόγων της Εκκλησίας της τελευταίας χιλιετίας. Οι Ρωμαιοκαθολικοί λοιπόν χαρακτηρίστηκαν από τον κατεξοχήν αυτόν θεολόγο στον οποίο ανέφερα του ακτίστου φωτός, τον Άγιο Γρηγόριο του Παλαμά, ως αριανή. Προσέξτε τον βαρύ χαρακτηρισμό και θα εξηγήσω γιατί, για όσους δεν το καταλαβαίνουν. Ως αριανή και ως πνευματομάχη, επειδή αρνούνται ακριβώς τον άκτιστο χαρακτήρα της Θείας Χάρης. Αυτόν αρνείται ουσιαστικά και ο Άγιος στο Χριστό. Την θεότητα. Αυτό αρνούνται και οι πνευματομάχοι. Γι' αυτό έκανε η Εκκλησία αυτούς τους αγώνες για τη διασφάλιση της πίστεως. Γιατί η διασφάλιση της πίστεως σήμαινε διασφάλιση της σωτηρίας. Δεν δέχεσαι ότι ο Χριστός είναι Θεός, πάει, έχεις αδειάσει τα πάντα. Είναι ένα ανθρώπινο κατασκεύασμα η Εκκλησία, μπορεί να είναι καλό, να βελτιώνει τη ζωή των ανθρώπων με μια ηθική καλύτερη, αλλά δεν μπορεί να σώσει τον άνθρωπο, δεν μπορεί να τον λυτρώσει από τον θάνατο. Τον χωρισμό δηλαδή από τον Θεό. Η άκτιστη Θεία Χάρη ως Θεοποιός ενέργεια του Αγίου Πνεύματος είναι εκείνη που νοηματοδοτεί σωτηριολογικό στην Εκκλησία ως θεανθρώπινο σώμα. Γι' αυτό μιλάμε ότι η Εκκλησία είναι μόνο μία.
άσχετα από τις τοπικές εκκλησίες, οι οποίες δεν είναι άλλη εκκλησία, είναι η μία αυτή η Ορθόδοξη Εκκλησία. Είναι εκείνη που προσδίδει το σωτηριολογικό χαρακτήρα σε όλα τα μυστήρια της Εκκλησίας και κάνει κατανοητό τον εκκλησιολογικό χαρακτήρα της ιεροσύνης, που είπαμε προηγουμένως. Χωρίς την άκτη στο οποίο χάρη γεννώνεται ουσιαστικά η Εκκλησία ως εργαστήριο πραγματικής γεφυρώσεως του χάσματος ανάμεσα στο Χριστό και το Άκτιστο και ακυρώνεται φυσικά ο σκοπός της Εκκλησίας που είναι η θέωση του ανθρώπου. Με την προσθήκη άλλωστε του Φιλιόκουβε, οι δυτικοί στο σύνολό τους, Ρωμαιοκαθολικοί και Προτεστάντες, ξέπεσαν από την Εκκλησία και αφορίστηκαν επισήμως από αυτήν. Προσέξτε, αυτό το σημείο δεν το γνωρίζουν και πάρα πολλοί θεολόγοι και κάνουν το εξής σφάλμα. Λένε, πώς τους λέτε αιρετικούς, πολύ βαρύς χαρακτηρισμός για τους Ρωμαιοκαθολικούς δηλαδή και τους Προτεστάντες. Ποια Οικουμενική Σύνοδος λέει, τους αφόρησε. Έγινε καμία σύνοδος κατόπιν που τους αφόρησε. Είναι ή δεν ξέρουν ιστορία ή κάνουν ότι δεν ξέρουν. Δηλαδή υπάρχει ο Γλώη που σας είπα, του Μεγάλου Φωτίου, που καταδίκασε ως κακοδοξία το Φιλιόκουβε. Αλλά εγώ θα σας πω κάτι πολύ νωρίτερα που έγινε, που το Πνεύμα το Άγιο, επειδή είδε ο Θεός, στον Θεό δεν υπάρχει η διάκριση αυτή η χρονική του παρελθόντος και του μέλλοντος, επειδή είδε τι θα συνέβαινε, διασφάλισε τους πιστούς για αυτό που θα γινόταν. Που κάνουν οι Ρωμαιοκαθολικοί. Πώς. Αυτό προκύπτει από την ρητή απόφαση της Τρίτης Οικουμενικής Συνόδου, η οποία αναφερόμενη στο σύμβολο Νικαίας Κωνσταντινούπολης σημειώνει «Μηδενή εξήνε ετέραν πίστην προφέρει ή μου συγγράφει». Δεν μπορεί κανείς άλλος να εισηγηθεί, να συγγράψει άλλη πίστη από αυτήν του συμβόλου δηλαδή Νικαίας Κωνσταντινούπολης για την πίστη. Μιλάμε τώρα, πάμε στο Φιλιόκουβε, προσέξτε, στο σύμβολο της πίστεως. Ενώ ο πρόεδρος τη συνόδου αυτή, τη Τρίτη Οικουμενική που έγινε στην Έφεσο, που είναι Άγιος Κύριος Αλεξανδρίου, πρόσθεσε ερμηνευτικό. Προσέξτε τι πρόσθεσε. Γι' αυτό λέμε υπό πνεύμα του Αγίου φερόμενοι, το λέει η γραφή δηλαδή, ομίλησαν Άγιοι του Θεού άνθρωποι. Δεν ήταν τυχαίο που το είπε. Ουδενή επιτρέπεται λέξην αμύψε των εγγυημένων εγγύσε ή μη ανοούν παραβίνε συλλαβήν. Δηλαδή, σε κανέναν δεν επιτρέπεται να προσθέσει καμία λέξη, ούτε και ανάφραση. Ακόμη σημειώνεται στο κείμενο ερμηνευτικός. Δηλαδή, αν επειδή τώρα τελευταία υπάρχει μία μέθοδος που προσπαθούν οι Ρωμαιοκαθολικοί και κατάφεραν και κάποιους ορθοδόξους θεολόγους και θεολογούντες να πείσουν ότι το Φιλιόκουβε είναι σωστό. Είναι απλώς μια ερμηνεία, την οποία μάλιστα μας λένε ότι και κάποιοι πατέρες το λένε. Διαστροφή είναι, δεν το λένε αυτό το πράγμα. Αλλά το τραγικό είναι ότι παραγνωρίζεται αυτή η κατάθεση η οποία λέει και ερμηνευτικώς σωστό να είναι το Φιλιόκουβε, θα σας πω τη συνέχεια. Την απόφαση αυτή, της Τρίτης Οικουμενικής δηλαδή, επικύρωσαν όλες οι επόμενες Οικουμενικές Σύνοδοι προσθέτοντας τους σχετικούς αναθεματισμούς, τις καθαιρέσεις και τους αφορισμούς στους μη συμμορφωμένους στις αποφάσεις της. Αυτό σημαίνει και αν ακόμη το Φιλιόκουβε είναι ορθό, είναι, αν είναι κάποιος κληρικός και το αποδέχεται, είναι ήδη καθηρημένος από το Άγιο Πνεύμα. Είναι απόφαση την οποία επιβεβαιώνουν στη συνέχεια, εκτός που είναι αλάτητη γιατί είναι οικουμενική, όλες οι επόμενες το επαναλαμβάνουν. Αν είναι λαϊκός, έχει αφοριστεί. Κάποιοι που κάνουν τον εξυπνάκια λένε «Εγώ δεν πήρα καμία τέτοια, δεν πήρα κανένα αφορισμό». Αυτό δεν έχει σημασία το αν το πήρες, δεν θα ασχοληθεί μαζί σου με τον κάθε ένα η Εκκλησία για να του το στείλει. Πιστοποιείται από την ίδια σου τη ζωή. Πού είναι η ζωή σου. Ή ένα Αγίου Πνεύματι, εφόσον αποδέχεις αυτό. Με όσα είπα προηγουμένως, βεβαίωσα του λόγου του ασφαλές. Ότι οι ίδιοι τους ομολογούν πως ο άνθρωπος δεν μπορεί να έχει σχέση προσωπική με τον Θεό. Γιατί δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Και τα μυστήρια κτιστά δεδομένα δίνουν. Δεν δίνουν τον Θεό δηλαδή μέσα από αυτά. Αντίθετα, οι Ρωμαιοκαθολικοί, αφού εισήγαγαν επίσημα την κακόδοξη διδασκαλία του Φιλιόκουβε στο σύμβουλο της πίστεως, το 2014 σημειωτέων έγινε αυτό.
προσέξτε, ενώ το λεγόμενο σχίσμα, δεν πρόκειται περί σχίσματος αυτού, δηλαδή περί αιρέσεως πρόκειται, αλλά τέλος πάντων, ας το πούμε σχίσμα, γιατί έτσι το αναφέρουν οι δυτικοί, και εμείς όπως συνήθως κάθε εισαγόμενο το καταπίνουμε, το κατάπιαμε και αυτό ως σχίσμα, έγινε το 1054, 40 ολόκληρα χρόνια, παρά την επίσημη εισαγωγή, μακροθύμησε η Εκκλησία. Και ιστορικά, για όσους δεν το ξέρουν, και αυτό δεν το έκανε η Ορθόδοξη Εκκλησία. Μην μπορούν ούτε καν και γι' αυτό να μας κατηγορήσουν. Το προκάλεσαν οι δυτικοί ίδιοι. Αυτοί μας αφόρησαν πρώτα και εμείς βεβαίως τους αποδώσαμε τα ίσα, διότι αυτό έπρεπε ήδη να έχει γίνει, ή μάλλον στην πραγματικότητα είχε γίνει, απλώς η καταδικαστική απόφαση ακολούθησε. Προσέξτε όμως τις δυσκολίες του πράγματος τώρα. Γιατί μερικοί υπεραπλοποιούν τα πράγματα και λένε, εντάξει, τώρα άλλαξαν τα πράγματα και εμείς και ο Πάπας θα κάνει κάποιες αλλαγές. Αυτό το φιλιόκουε λοιπόν, ως δόγμα, το επικύρωσαν στην τέταρτη σύνοδο του Βατικανού, η οποία έγινε το 1215, στη σύνοδο της Λιόν που έγινε το 1274, και στην σύνοδο της Φεράρας Φλωρεντίας που έγινε το 1439. Όλες αυτές οι σύνοδοι που ανέφεραν θεωρούνται ως οικουμενικές από τους Ρωμαιοκαθολικούς. Το γεγονός αυτό ερμηνεύει την μεγάλη δυσκολία των Ρωμαιοκαθολικών για την αφαίρεση της προσθήκης του Φιλιόκουε από το σύμβολο της πίστας. Γι' αυτό βλέπετε και αυτό το κωμικοτραγικό πράγμα, όταν έρχεται ο Πάπας για κάποια επίσκεψη σε μια Ορθόδοξη Εκκλησία, από φιλοφρόνηση διαβάζει το σωστό σύμβολο της πίστας. Όταν πάει όμως στην έδρα του, διαβάζει το Φιλιόκουε. Αυτό τώρα αφήνω να το χαρακτηρίσετε εσείς. Αν είναι σοβαρά πράγματα, υπό την έννοια ότι μπορούμε να διαπραγματευόμαστε πλέον το θέμα αυτό μαζί τους. Εδώ δεν σκοπεύουμε να αναφερθούμε σε όλες τις δογματικές διαφορές μας με τους ετεροδόξους Ρωμαιοκαθολικούς, Προτεστάντες και Αντιχαλκιδονίους, με τους οποίους άλλωστε βρισκόμαστε και σε θεολογικό διάλογο. Απλώς εν παρόδο θα πω ότι επειδή ασχολούμαι ειδικώς με αυτό το θέμα της ετεροδοξίας, έχω διαπιστώσει ότι δεν υπάρχει δόγμα, και ένα αρκούσε άλλωστε, ο Άριος σε ένα δόγμα έσβαλε, ο Νεστόριος σε ένα δόγμα έσβαλε. Οι Ρωμαιοκαθολικοί και οι Προτεστάντες, σας το λέω υπεύθυνα αυτό το πράγμα, σφάλουσε όλα τα δόγματα. Είχαν τον χρόνο να προχωρήσουν το πράγμα και να φανεί ο φθαγμοφανός. Και ενώ φαίνεται το πράγμα και εγώ, κάποιοι δεν το βλέπουν και λένε είμαστε το ίδιο. Αυτοί που λένε βέβαια ότι είμαστε το ίδιο είναι ένα ερώτημα για την υγεία με την οποία το βλέπουν και με τα μάτια που το βλέπουν. Εδώ φυσικά δεν θα επεκταθούμε σε αυτά τα άλλα επιμέρους, εγώ σας ανέφερα μόνο το Φιλιόκουε και το της Χάριτος. Θα προσθέσουμε απλώς και επιγραμματικά μια θεμελιώδη δογματική διαφορά με τους Προτεστάντες απλώς, επειδή αυτή προσκρούει ξεκάθαρα σε Οικουμενική Σύνοδο της Εκκλησίας μας και παρά το γεγονός αυτό δεν μνημονεύεται ούτε και αξιοποιείται στους σχετικούς διαλόγους μαζί τους. Πρόκειται για την απόρριψη των εικόνων από τους Προτεστάντες, θα γιορτάσουμε την Κυριακή, τη στιγμή που η 7η Οικουμενική Σύνοδος κατακυρώνει πανηγυρικά την αποδοχή τους και καταδικάζει με αφορισμούς όσους δεν προσκυνούν και δεν αποδέχονται τη σχετική με αυτές δογματική διδασκαλία της Εκκλησίας. Και ερχόμαστε τώρα να μιλήσουμε για τη σημασία του δόγματος στους διαλόγους με τους ετεροδόξους. Ευθύς εξ αρχής πρέπει να πούμε ότι ο θεολογικός διάλογος με τους ετεροδόξους αποτελεί χρέος αγάπης της Εκκλησίας μας προς αυτούς. Ο διάλογος αυτός έχει σαφή σκοπό, αλλά και συγκεκριμένες αγιογραφικές και πατερικές προϋποθέσεις για την διεξαγωγή του. Σκοπός του θεολογικού διαλόγου είναι η υποθετή ενότητα εν Χριστώ με όλους όσους αποκλείουν από την άπαξ παραδοθήσαν πίστη. Για να πραγματοποιηθεί όμως αυτή η ενότητα εν Χριστώ, είναι τελείως απαραίτητο το ένα φρόνημα όλων ως προς την πίστη. Στην πίστη δεν μπορεί να υπάρχει ποικιλία, αλλά πρέπει να υπάρχει απόλυτη ταυτότητα. Αυτό γίνεται κατανοητό και σαφές από τις αποφάσεις των Οικουμενικών Συνόδων, οι οποίες συνοδεύονται πάντοτε με την ξεκάθαρη καταδίκη της εκάστοτε ετεροδοξίας και την σαφή έκπτωση από την Εκκλησία όσων αρνούνται να συμμορφωθούν
με τις αγιοπνευματικές αποφάσεις των Αγίων Πατέρων που τις συγκροτούν. Κατά συνέπεια, η σημασία του δόγματος της Εκκλησίας για την διεξαγωγή του θεολογικού διαλόγου είναι προφανής. Δεν μπορεί να γίνεται οποιοδήποτε θεολογικός διάλογος χωρίς αναφορά στο δόγμα. Αποτελεί σαφή πατερική θέση ότι δεν μπορεί να προηγείται η εξέταση κάποιου άλλου πράγματος πριν από εκείνη την εξέταση που αφορά άμεσα την πίστη. Πρέπει να προηγηθεί η άρση κάθε διαφωνίας ως προς την πίστη και τότε μόνο να ακολουθήσει η οποιαδήποτε έρευνα για τα άλλα πράγματα που μας διαφοροποιούν. Αυτά υποστηρίζει ο Μέγας Αθανάσιος, θεμελιώνοντας αγιογραφικώς τη θέση του στον ίδιο τον Χριστό, ο οποίος θεράπευε τους πάσχοντες μόνον μετά την ομολογία της πίστεώς τους σε αυτόν. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται βέβαια και η συναρρύθμιση ενσυνόδων Ορθοδόξων και Ετεροδόξων. Ούγα, ας μην διαβάσω το χωρίο για να κερδίσω κάπως χρόνο. Μέσα στο ίδιο πνεύμα του Μεγάλου Αθανασίου και ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς υποστηρίζει ότι ο διάλογος με τους Ρωμαιοκαθολικούς για το Φιλιόκοφε μπορεί, προσέξτε το, είναι πάρα πολύ βασικό, μπορεί να γίνει μόνον μετά την αφαίρεση της προσθήκης του Φιλιόκοφε στο σύμβολο της πίστεως. Καταλάβατε, πρώτα δηλαδή θα το αφαιρέσουν γιατί παρανόμως προς οικουμενικές συνόδους που προσυπέγραψαν μπήκε και μετά να συζητήσουμε αν είναι σωστό το Φιλιόκοφε ή όχι. Είναι ανατροπή αυτών των δεδομένων. Ισχύουν σήμερα, δυστυχώς. Η αλήθεια δεν διερευνάται με την συμβολή των ετεροδόξων στον θεολογικό διάλογο επί ίσης ώρες, αλλά διασφαλίζεται στην Εκκλησία με την συνέχεια της βιούμενης αποκαλύψεως του Θεού μέσω των φωτοφανιών, όπως είπε, και των θεοφανιών από τους θεουμένους. Αυτοί είναι οι δείκτες για μας. Κατά συνέπεια, αν θέλουμε να κινούμαστε μέσα στο πνεύμα και την πρακτική του Χριστού, των Αποστόλων και των Πατέρων της Εκκλησίας, ο διάλογος με τους ετεροδόξους θα πρέπει να προσδιορίζεται αποφασιστικά από την αλήθεια. Στην περίπτωση όμως αυτή, ο διάλογος με τους ετεροδόξους οφείλει να προσλαμβάνει τον χαρακτήρα της νουθεσίας, της εν αγάπη δηλαδή συμβουλής, με σπλαχνικό, με παρακλητικό, με ενθαρρυντικό και ταπεινό τρόπο, χωρίς φανατισμούς και μισαλοδοξία, για την επάνωδο στην ποιούμενη εν Αγίου Πνεύματι εκκλησιαστική αλήθεια, στην πίστη των Πατέρων της Εκκλησίας. Αυτό ακριβώς συνιστά ο Απόστολος Παύλος λέγοντας «Ερετικών άνθρωπων με τα μίαν και δευτέρα νοθεσία παρετού, ότι εξέστρατε ότι ούτως ον αυτοκατάκριτος». Η πρακτική της νοθεσίας διασφαλίζει την ακεραιότητα της αγάπης, γιατί τότε πραγματικά αληθεύουμε εν αγάπη. Η αγάπη προς τους ετεροδόξους, λοιπόν, οριοθετείται από τον τρόπο με τον οποίο αυτή εκφράζεται. Η αγάπη αυτή περιορίζεται στην ουθεσία, η οποία μπορεί να επαναληφθεί μόνο μία φορά. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι τον παραπάνω περιορισμό στην εκδήλωση της αγάπης προς τους ετεροδόξους μας τον αποκάλυψε ο Θεός μέσα από το σκέλος της εκλογής Του, τον Απόστολο των Εθνών, τον κορυφαίο ημνητή της αγάπης. Ο παραπάνω περιορισμός στην εκδήλωση της αγάπης μας προς τους ετεροδόξους διασφαλίζει ταυτόχρονα την παραμονή μας στα όρια της υγιενούσης πίστεως, του μίχων χωρισμού, δηλαδή από την αγάπη του Χριστού. Τη σύσταση του Αποστόλου Παύλου ακολούθησε πιστά η Ορθόδοξη Εκκλησία μέχρι τον 19ο αιώνα, υιοθετώντας παράλληλα και την αντιρρητική θεολογία, η οποία συνήθως περιοριζόταν το πολύ στον τρίτο αντιρρητικό της λόγου. Αυτό συναντάμε στους αντιρρητικούς λόγους του Μεγάλου Αθανασίου κατά των Αριανών, του Μεγάλου Βασιλείου και του αδελφού του Αγίου Γρηγορίου Νήσης κατά του Ευνομίου, του Αγίου Κυρίλου κατά του Νεστορίου, των Αγίων Ιωάννη του Δαπασκηνού, Αγίου Θεοδόρου Στουδίτου και Αγίου Νικηφόρου Κωνσταντινούπολεως κατά των Οικονομάχων, του Αγίου Γρηγορίου Παλαμά κατά των Δυτικών Αντισυχαστών και άλλους. Την ίδια στάση, τέλος, τηρεί το Οικουμενικό Πατριαρχείο δια του Πατριάρχου Ιερεμία του Δευτέρου έναντι των Προτεσταντών
μη δεχόμενο να συνεχίσει τον θεολογικό διάλογο πέρα από τη δεύτερη απάντηση προς τους Βιτεμβεργίους Λουθυρανούς θεολόγους του 16ου αιώνα. Ήμασταν υπό τουρκική κατοχή και τότε παρά τα αυτά τηρούσαμε αυτές τις προδιαγραφές της Εκκλησίας. Αυτή η βιβλική και αγιοπατερική παράδοση ανατράπηκε από τις αρχές του 20ου αιώνα με τις γνωστές πρωτοβουλίες του Οικουμενικού Πατριαρχείου και την συστράτευση σταδιακώς, σύνολη σχεδόν, της διοίκησης της Ορθόδοξης Εκκλησίας στις αρχές του διαχριστιανικού οικουμενισμού. Συγκεκριμένα, υιοθετήθηκαν οι επίσης όρις θεολογικοί διάλογοι με τους ετεροδόξους, με χρονικό όριο, όπως αντιλαμβανόμαστε, την προσδοκομένη εν Χριστώ ενότητα. Παραμερίστηκε δηλαδή η σύσταση του Αποστόλου Παύλου. Στην ακολουθούμενη μέθοδο του διαλόγου με τους ετεροδόξους προκύπτει η μονομερής επιλογή της διαφημιζόμενης χριστιανικής αγάπης και η σκόπιμη παρασιώπηση του δόγματος με σκοπό τα δόγματα της πίστεως να μας απασχολήσουν σταδιακώς, πάντως αργότερα. Πρώτα είναι ο διάλογος της αγάπης. Με βάση όμως όσα παρουσιάσαμε παραπάνω σχετικά με τη σημασία του δόγματος για την ταυτότητα της Ορθοδοξίας, προκύπτουν εύλογα θεολογικά ερωτήματα. Γνωρίζουμε πολύ καλά τόσο από την αποκάλυψη του Θεού στην Αγία Γραφή, όσο και από την πνευματική εμπειρία του Αγίου της Εκκλησίας, ότι τόσο η αγάπη όσο και η πίστη αποτελούν καρπό του Αγίου Πνεύματος. Στην προσγαλάτα το βλέπουμε. Δηλαδή, άκτιστες ενέργειες του ενός τριαδικού Θεού. Αν λοιπόν η υιοθετούμενη αγάπη στους διαλόγους μας με τους ετεροδόξους έχει τις παραπάνω προδιαγραφές της αγιογραφικής γνησιότητας, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να χωρίζεται από την αλήθεια, αφού και αυτή είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος, από την αλήθεια και τα δόγματα της πίστεως. Άλλωστε, από πίστεως ειλικρινούς η αγάπη τίχτεται, μας λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Από την γνήσια αγάπη, από την γνήσια πίστη γεννάται η αγάπη. Αυτό λέει πολλά από πλευράς προσανατολισμού μας. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή να ενεργείται η μία, να ακολουθείται μόνον η μία, ερήμην της άλλης ή εις βάρος της άλλης. Δεν μπορούν να αληθεύουν, με άλλα λόγια, αυτονομημένες. Όταν υπάρχει μία, οπωσδήποτε πρέπει να υπάρχει άλλη. Αν υπάρχει αγάπη, πρέπει να υπάρχει και αλήθεια. Αν υπάρχει αλήθεια, πρέπει να υπάρχει και αγάπη. Εκτός βέβαια, αν πρόκειται για άλλου είδους αγάπη, προφανώς μη ευαγγελική αγάπη. Γιατί η ευαγγελική αγάπη, και όταν ακόμη είναι κτιστή, παίρνει την ταυτότητά της από την συμμόρφωσή μας στο θέλημα του Θεού, στις εντολές δηλαδή του Θεού. Αυτό μας τα είπε, αυτά μας τα είπε ο Ιησούς Χριστός. Ο έχοντας εντολάς μου και τηρών αυτές, εκείνος εστί ο αγαπών με. Εδώ γίνεται το ερώτημα. Πώς είναι δυνατόν να βιώνουμε και να εκφράζουμε γνήσια την αγάπη του Ευαγγελίου, όταν παραβιάζουμε όσα είπε το στόμα του Χριστού, δηλαδή ο Απόστολος Παύλος, και όσα βιώθηκαν στην παράδοση της Εκκλησίας μας για 19 αιώνες? Ερωτήματα ανοιχτά. Η εν Χριστώ ενότητα, στη γνησιότερη, καθαρότερη και βιωματικότερη έκφρασή της, πραγματοποιείται μόνο όταν έχει τις προδιαγραφές που μας έδωσε ο Χριστός στην αρχαιρατική προσευχή του. Πραγματοποιείται δηλαδή και βιώνεται εν πάση αισθήση με τη μετοχή στην άκτιστη δόξα του Τριαδικού Θεού. Αυτό βεβαιώνει ο Χριστός όταν λέει «Καγώ την δόξαν ειν δε δοκάσμι, δε δοκάρτης, ή ναός ειν εν καθώς ημείς, εγώ εν αυτής και εσύ εν εμή ή να όσοι τελειωμένοι εσέ. Και ακόμη, ή να πάντες εν όσοι καθώς εσύ πάτερ εν εμή καγώ εν σύ». Είναι προφανές ότι εδώ δεν γίνεται η αναφορά στο γεγονός ότι για να πραγματοποιηθεί αυτή η ενότητά μας με τον Χριστό και τον Τριαδικό Θεό στη συνέχεια, προϋποτίθεται η μετοχή μας στην άκτιστη δόξα του Χριστού. Αυτό δεν αναφέρεται στα κοινά κείμενα που κάνουμε μεταξύ μας. Είναι η βασική όμως προϋπόθεση. Πάμε δηλαδή στο ζητούμενο χωρίς προϋποθέσεις. Για να γίνει όμως ο άνθρωπος μέτοχος της άκτισης δόξας εν πάση αισθήση, οφείλει να τηρεί όλες τις εντολές του Θεού, εκφράζοντας με τον τρόπο αυτό πρακτικός την αγάπη του προς τον Θεό. Τηρήση των εντολών σημαίνει απόλυτη συμφωνία μεταξύ μας,
αφού τότε έχουμε ένα και το αυτό φρόνημα που είναι το φρόνημα του Θεού, όπως εκφράζεται στο θέλημά του. Με τον πρακτικό αυτόν τρόπο γινόμαστε ένα πνεύμα με τον Θεό, το εν φρονούντες. Γιατί τότε ενεργεί μέσα μας το πνεύμα που λάβαμε στο Άγιο Μύρο. Τότε ζούμε τη ζωή του Θεού και όλα τα ενεργεί ο Χριστός διημών, αφού αυτός είναι εντός μας εν πάση προτέρων. Τότε μπορούμε μόνο ουσιαστικά να δοξάζουμε εν ενή στόματι και μια καρδία τον Τριαδικό Θεό, όπως λέει ο Λειτουργός της Λειτουργίας. Όταν όμως οι ετερόδοξοι φρονούν διαφορετικά ως προς την πίστη και μάλιστα αντίθετα με την αποκάλυψη του Θεού, όπως αυτή ερμηνεύτηκε αυθεντικά από τις Οικουμενικές Συνόδους, δεν μπορεί να υπάρξει εν Χριστώ ενότητα μεταξύ μας. Το ίδιο θέλημα στα θέματα της πίστεως είναι η τορπίλη της αιρέσεως που διαλύει το ενιαίο φρόνημα της πίστεως στην Εκκλησία και ακυρώνει την εν Χριστώ ενότητα των χριστιανών. Τελειώνω. Συμβαίνει εδώ ό,τι συμβαίνει και στη συζυγία. Όταν δηλαδή οι σύζυγοι έχουν ίδια θελήματα, όταν δεν τηρούν με ακρίβεια τις εντολές του Θεού, τότε δεν έχουν το εν φρόνημα και δεν γίνονται ένα πνεύμα με τον Θεό και μεταξύ τους, που είναι ο κύριος σκοπός του γάμου. Έτσι όμως οι σύζυγοι παραμένουν σαρκικοί και στην καλύτερη περίπτωση ψυχικοί. Αλλά κατά τον Απόστολο Παύλο ούτε η σαρκική ούτε η ψυχική δέχονται το πνεύματος του Θεού, δηλαδή τη βασιλεία. Το τελικό και πρακτικό ερώτημα μπορεί να διαμορφωθεί ως εξής. Ποιο θέλημα είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε, του εαυτού μας, του οποιοδήποτε άλλου θεσμικού ή μη θεσμικού προσώπου ή του Χριστού, όπως ερμηνεύεται αυτό το θέλημα αυθεντικά και διαχρονικά από την δογματική συνείδηση της Εκκλησίας. Πάντως, όπως μας βεβαιώνει η διαχρονική πνευματική εμπειρία της Εκκλησίας, μόνο η υπακοή στο θέλημα του Χριστού μας κάνει κοινωνούς στην άκτη, στη Θεία Δόξα, στην δόξα δηλαδή του Τριαδικού Θεού, ήδη από την παρούσα ζωή ως πρόγευση και αραβώνα της άκτης της Βασιλείας Του. Θα ήμασταν, σεβασμιότατε, ιδιαίτερα ευτυχείς, αν η παρούσα ομιλία θα μπορούσε να συμβάλλει έστω και ελάχιστα στην υπακοή αυτή του ευαρέστου θελήματος του Χριστού, ώστε όλοι μας να γίνουμε πραγματικώς ένα εν Χριστώ, σύμφωνα πάντα με τις θεμελιώδεις προϋποθέσεις που Αυτός έθεσε στην Εκκλησία Του. Γιατί στο θεανθρώπινο σώμα του Χριστού, που είναι μόνο η Ορθόδοξη Εκκλησία, παρέχεται η άκτιστη Θεία Χάρη και η γνήσια εμπειρία του Θεού, που βιώνεται πρακτικώς ως σωτηρία, ως ζωή δηλαδή του ανθρώπου, όμοια με την άκτιστη ζωή του Θεού. Πάντως, οι ετερόδοξοι Ρωμαιοκαθολικοί και Προτεστάντες θα μπορούσαν να πιστούν κατεξοχήν από τους Ορθοδόξους ότι η χάρη του Θεού είναι άκτιστη, αν αυτή η χάρη ήταν ενεργός στην ζωή των Ορθοδόξων. Οπότε, κατά τον Άγιο Σημεών τον Νέο Θεολόγο, αυτοί δεν θα αμάρταναν, αφού μόνο όταν κανείς έχει αυτήν ενεργώς μέσα του, δεν αμαρτάνει. Ενώ αντίθετα, όπως λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παρομάς, του Θεού μη ενεργούντος εν ημίν, αμαρτία πάντο παρεμήν γενόμενο. Η ευθύνη όλων μας προς τους Ορθοδόξους είναι μεγάλη, επειδή η ζωή μας δεν τους πληροφορεί για τον άκτιστο χαρακτήρα της Θείας Χάριτος, όταν διαλέγονται μαζί μας. Και όταν ακόμη τους πείθουμε επιστημονικά για την ορθότητα των θεολογικών θέσεών μας, δεν τους ελκύουμε για να απομακρυνθούν από την πλάνη τους, επειδή συχνά ταυτιζόμαστε μαζί τους στην ίδια την ζωή. Θα ήθελα να κλείσω την ομιλία μου με τα λόγια του μακαριστού Αγιορείτη Γέροντα Παϊσί, Πατρός Παϊσί. Νομίζω πως απαντούν κέρια στον προβληματισμό μας για την αποτελεσματικότητα ενός διαλόγου με τους ετεροδόξους. Αν ζούσαμε πατερικά, λέει ο χαρισματούχος γέροντας, θα είχαμε όλη πνευματική υγεία, την οποία θα ζήλευαν και όλοι οι ετερόδοξοι και θα άφηναν τις αρρωστημένες τους πλάνες και θα σώζονταν δίχως κήρυγμα. Τώρα δεν συγκινούνται από την Αγία μας πατερική παράδοση, γιατί θέλουν να δουν και την πατερική μας συνέχεια.
την πραγματική μας συγγένεια με τους Αγίους. Αυτό που επιβάλλεται σε κάθε Ορθόδοξο είναι να βάζει την καλή ανησυχία και στους ετεροδόξους, να καταλάβουν δηλαδή ότι βρίσκονται σε πλάνη, για να μην αναπαύουν ψεύτικα το λογισμό τους και στερηθούν και σε αυτήν την ζωή τις πλούσιες δωρεές της Ορθοδοξίας και στην άλλη ζωή τις περισσότερες και αιώνιες ευλογίες του Θεού. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Τώρα είμαι στην διάθεσή σας. Όχι βέβαια καλά και σώνη να αντιπαραταχτείτε σε αυτά που είπα, αλλά πραγματικά κάτι δεν σας κάλυψα. Ευχαρίστως, είμαι ανοιχτός στη συζήτηση για όσο χρόνο μας δοθεί. Εγώ προσωπικά δοξάζω τον Θεό για αυτή την εισήγηση. Για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος γιατί ζούμε σε μια εποχή όπου παραθεωρείται το δόγμα εν ονόματι μιας αγαπολογίας, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτό τον όρο. Ευχαριστώ. Και με φοβίζει γιατί και η ζωή μας, όπως είπε ο κύριος Καθής, δεν είναι αγιοπνευματική και στερούμαστε της ακτής του χάριτος του Θεού ή της σωτηρίας, αλλά και γινόμαστε αιτία να εδραιώνεται η αίρεση της Δύσεως και στην Ανατολή. Και αυτός είναι ο κίνδυνος. Δεν με ανησυχεί τόσο πολύ το γεγονός ότι μέσα από τους διαλόγους θα προκύψει η ένωση της Ορθοδόξου Εκκλησίας με τους Ετεροδόξους. Γιατί όπως λέει χαρακτηριστικά ο Μακαριότατος, πρέπει να καταρρεύσει όλο το οικοδόμημα το προτεσταντικό και παπικό για να γίνει αυτό. Αλλά με ανησυχεί πως εμείς, χωρίς να το καταλάβουμε μέσα από την Ενωμένη Ευρώπη και την εκκοσμικευμένη ζωή, αποκτήσουμε το δυτικό φρόνημα και ζωή. Γι' αυτό νομίζω ότι η ομιλία του κυρίου Τσεβεντή ήταν πολύ σημαντική, γι' αυτό ως πρώτο λόγο. Και γι' αυτό δοξάζω τον Θεό και το δοξάζω για ένα ακόμα λόγο, γιατί η Εκκλησία της Κύπρου ανέθεσε στον Άγιο Πάφο και σε μένα να συμμετέχουμε στο διάλογο με τους παπικούς. Και τον Απρίλιο, αρχές Απριλίου, θα έχουμε μια τέτοια συνάντηση στη Γαλλία. Και νομίζω ότι η ομιλία του κ. Τσελεγκίδη απόψε με συνογκλώνησε φοβερά και μου έδωσε και τις κατευθύνσεις πώς πρέπει να κινηθούμε σε αυτούς τους διαλόγους. Λοιπόν, εσείς θα προσεύχεστε και εμείς θα αγωνιζόμαστε, εφόσον δεν έχουμε εμείς ήδη τις προϋποθέσεις σαν άτομα, τις αγιοπνευματικές, τουλάχιστον να αγωνιζόμαστε με τις αγιοπνευματικές προϋποθέσεις των Πατέρων. Επόμενη της Αγίας Πατρός. Αυτή είναι η ασφάλιση. Δεν φτάσαμε εμείς ακόμα στο φωτισμό και στην θέωση των Πατέρων, αλλά τουλάχιστον να έχουμε το πνεύμα, το φρόνημα και την πίστη εκείνη. Και να έφεστε να αποκτήσουμε και τη ζωή. Λοιπόν, τώρα έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ. Αν μου επιτρέπετε να συμπληρώσω στα πολύ ωραία πράγματα που μας είπατε, είναι ότι, να το πω έξω από τα δόντια, είναι ένας προβληματισμός μου, το θέτω και στην κρίση σας, εγώ πιστεύω πως έτσι είναι. Έχω καταλάβει εν της πράγνωση, τόσο δηλαδή από το ερευνητικό, επιστημονικό μου έργο, όσο και από την παρουσία μου στη Δύση, όπου συζήτησα με αρμοδίους καθηγητές, ότι οι δυτικοί πάσχουν, δεν θα χρησιμοποιήσω την λέξη ανιάτος, αν και το πιστεύω όταν γίνεται στο δόγμα, είναι το πράγμα πολύ άσχημα, αλλά πάσχουν διπλά. Πάσχουν δηλαδή στην πίστη, πάσχουν και στη ζωή. Αυτό το οποίο εμείς πάσχουμε, ειλικρινά θα το πω, έχουμε το πλεονέκτημα ότι θεσμικά δεν πάσχουμε στην πίστη. Αυτό είναι ξεκαθαρισμένο προς το παρόν. Εκεί, αν και εκεί υπάρχουν ερωτηματικά, δηλαδή αρχίζουν κάποιοι να επηρεάζονται,
ξέρετε, από τους δυτικούς, Ορθόδοξοι, θεολόγοι και ιεράρχες, δεν έχει σημασία, και αυτό οφείλεται από την νόσο που έχουμε, στην οποία θα αναφερθώ, από τι πάσχουμε εμείς. Εμείς οι Ορθόδοξοι πάσχουμε από αυτό το έλλειμμα στο οποίο αναφέρθηκε προηγουμένως ο Θεοφυλάστατος. Πάσχουμε στη ζωή. Δεν έχουμε προσέξει αυτή τη συμμόρφωση με την αποκεκαλυμμένη ζωή, να γίνουμε δηλαδή, να κερδίσουμε την παρούσα ζωή με βάση τις προδιαγραφές της Εκκλησίας και των Αγίων μας. Μέσα στα άλλα όλα έχουμε εισάγει και την ζωή της καθημερινότητας από την Δύση. Γιατί κάθε εισαγόμενο είναι καλύτερο, έτσι δεν είναι το σλόγκαν. Αυτό πέρασε λοιπόν σήμερα και στον χώρο τον θρησκευτικό με έναν τρόπο έντεχνο, όπου η εκοσμίκευση μείωσε τα αντισώματά μας και αδιαφορήσαμε για την οριοθέτηση αυτής της ζωής από την πίστη, με αποτέλεσμα να γίνονται ήδη κάποια ρήγματα σε αυτό που ανέφερα, σε επιστόπους και σε θεολόγους. Επιμέρους όμως, γενικότερα, θεσμικά, πάμε καλά από την πλευρά της πίστης. Αλλά ο Ιερός Χρυσόστομος, τον οποίο μελέτησα αυτού, λέει είναι θέμα χρόνου. Αυτός που πάσχει στη ζωή θα έρθει έτσι το πράγμα που θα χρειάζεται και ένα εσφαλμένο δρόμο. Έχω κάνει μια ειδική έρευνα σε αυτό το πράγμα και διαπίστωσα πως το Φιλιόκουβε στη τελευταία ανάλυση, τώρα δεν είναι το παράδοσο να το αναλύσω, ήταν η θεμελίωση, η δογματική της αλλοτριβμένης ζωής. Αφού δηλαδή οι σχέσεις μεταξύ των πιστών στη Δύση προηγουμένως είχαν απεμβολήσει τη χαρισματική παρουσία του Αγίου Πνεύματος, μετά μίλησαν για τον κτιστό χαρακτήρα. Όταν ο άνθρωπος πρώτα είχε την έπαρση, μετά με αυτό έχασε τη χαρισματική σχέση με τον Θεό, σιγά σιγά μετά έπρεπε να σταθεί. Πού θα σταθεί, πήρε από το πολιτισμικό του, ιστορικό του περίγυρο, το πρότυπο του Κασάνα. Και έγινε η διακονία για την οποία ο Χριστός μίλησε στους Αποστόλους, έγινε η εξουσία. Και μάλιστα στο βαθμό, όπως αναφέρθηκε στην αρχή, έγινε και κράτος, ας πούμε. Με αυτό θέλω να πω τον μεγάλο κίνδυνο που διατρέχουμε ως πιστοί, αν δεν προσέξουμε πρωτογενώς από πού γεννάται, τη μήτρα που γεννάει την αίρεση. Είναι η καθημερινότητα της ζωής μας. Και θα έλεγα εδώ πρόκειται για μία πλάνη, την οποία ίσως κάνει εντύπωση, αλλά αισθάνομαι να την έχω κι εγώ. Ποια είναι η πλάνη δηλαδή αυτή, εντός ή εκτός εισαγωγικών, όπως θα επιπάρτε το. Πριν ή διορθώσουμε τον εαυτό μας, πριν ή βιώσουμε εμπειρικά, πριν ή δούμε τον Θεό και εμείς, πάμε να πούμε στους ετεροδόξους και παθαίνουμε ζημιά. Ποια είναι η διασφάλιση, γιατί θέλησα να τα πω αυτά. Αυτό που είπε ο Θεοφιλέστατος είναι η σανίδα σωτηρίας, την οποία και εγώ, αισθανόμενος αυτή την ανεπάρκειά μου, ακολουθώ. Για να μην αβαγήσω, και είναι ασφαλές αυτό, και έχω την αισιοδοξία ότι έτσι θα βγω σώος από αυτήν τη ζωή, εφόσον είμαι επόμενος της Αγίας Πατράς. Ποιος δογματολόγος. Ναι, μπορεί να μην έχουμε φτάσει σε αυτή την προϋπόθεση να φτιάξουμε εμείς νέο δόγμα, αν χρειαστεί, δηλαδή ως Εκκλησία. Πότε γίνεται νέο δόγμα, όταν αμφισβητείται αυτή η ζωή. Για να το κάνεις όμως αυτό πρέπει να το ζεις, να το βλέπεις. Έτσι έκαναν οι Άγιοι Πατέρες στις Οικουμενικές Συνόδους. Σήμερα έχω την τραγική εμπειρία, την εξής, αφού πω προηγουμένως ότι μας διασφαλίζει το να είμαστε επόμενοι της Αγίας Πατράσης, δηλαδή να λέμε αυτά που έλεγαν οι πατέρες μας, αυτός μας διασφαλίζει, θα σας πω μια επαγγελματική μου εμπειρία, η οποία ήταν συγχρονιστική. Ήμουνε μόλις νεαρός λέκτορας, εψηφισμένος επίκουρος καθηγητής. Ήταν η εορτή των 1200 ετών από την 7η Οικουμενική Σύνοδο. Με είχαν ορίσει, επειδή η διδακτορική μου διατροπή ήταν γύρω από τη θεολογική της εικόνας, ομιλητή. Μίλησα λοιπόν για την σημασία που έχει η εικόνα για τη θεολογία της Εκκλησίας, που την εκφράζει, θα πούμε μερικά πράγματα και μετά από την Κυριακή, πως αυτή η Οικουμενική Σύνοδος, η εικόνα δηλαδή,
και την πίστη και τη ζωή της Εκκλησίας. Τα είπα τέλος πάντων αυτά εκεί τα πράγματα, με τα φόβου και τρόμου πάντοτε ότι ήταν υψηλά πράγματα και είναι το δόγμα υψηλό πράγμα, να μην πω τίποτε δικό μου. Να μην πω αν είναι δυνατόν ούτε λέξη. Όλα να είναι διασφαλισμένα. Επόμενος της Αγίας Πατράς. Όταν τελείωσα, μου λέει ένας καθηγητής τακτικός, το ίδιο μέρος. Τι βλακίες ήταν αυτές που μας είπες. Έμεινα εγώ. Με συγχωρείτε κύριε καθηγητά. Έτσι έκπληκτος. Είμαι απολύτως βέβαιος ότι αν λέω κάτι δικό μου, σίγουρα βλακία θα είναι. Αλλά έκανα πολύ μεγάλη προσπάθεια να μην πω τίποτε. Μπορείτε να μου πείτε ποια ήταν αυτά που μου διέφυγαν και ήταν φυσικά θα ανανοήσεις αφού δεν είχα την εμπειρία του ακτίστου τότε και μου είπε τι εννοούσε. Οπότε του λέω, μα αυτά που μου λέτε, ξέρετε τα είπανε οι Άγιοι Θεοφόροι Πατέρες στην 7η Οικουμενική. Αυτά δεν είναι δικά μου, των πατέρων είναι. Μου λέει και οι Άγιοι Θεοφόροι Πατέρες είπαν σωστά πράγματα, σοφοί ήταν βέβαια, αλλά πάλι ήρθε στο αλλά. Αλλά είπε και βλακίες. Δηλαδή, αντιλαμβάνεστε ποιο ήταν το σοκ το δικό μου. Η Εκκλησία, όντας ζωντανό σώμα, κάθε προσβολή μικροβίου, για να το πούμε μέσα από τον χώρο τον ιατρικό, είχε τα αντισώματά της. Και μόλις διεψεύδε το κάτι ότι δεν είναι σωστό, έλεγε τι είναι σωστό. Αν δεν είχε αυτή την πρόκληση, δεν θα υπήρχαν τα δόγματα στη διατύπωσή τους. Τα δόγματα είναι η ίδια η ζωή της Εκκλησίας. Προσβλήθηκε η αλήθεια και οριοθετήθηκε με ασφάλεια από τις Οικουμενικές Συνόδους. Αυτή είναι η ιστορία όλη έτσι απλοποιημένη. Έμεινα κατάπληκτος από το γεγονός το εξής. Μετά από 1200 χρόνια, που η Εκκλησία τότε οριοθέτησε την πίστη της, εμείς δεν είμαστε σε θέση να την αναγνωρίσουμε. Όχι να την υπερασπιστούμε, προσέξτε. Δεν ήταν αναγνωρίσιμη αυτή η αλήθεια. Και τρόμαξα γιατί, λέω, φαντάσου να μας αμφισβητήσουν άλλα πράγματα από τη ζωή της Εκκλησίας, πώς εμείς θα πούμε ποια είναι η αλήθεια αφού δεν έχουμε μάτια να δούμε. Είναι τρομακτικό αυτό. Και κοιτάξτε, δεν είμαι μεμονωμένο. Αν ήταν μεμονωμένο, δεν θα το ανέφερα. Αυτό δεν περιποιεί τιμή για τον χώρο μου που το λέω. Το λέω με πόνο επειδή το κακό επιλεώνασε. Μιλάμε για πλειοψηφία συντριπτική σε αυτόν τον χώρο τώρα. Μιλάς δηλαδή επόμενος της Αγίας Πατράση, σεβόμενος την επιστημονική αλήθεια. Και μόνο, δεν θα πω εγώ τίποτα άλλο, και δεν λέω. Και δεν είναι αναγνωρίσιμη. Βέβαια, βρισκές ακούς, γενικευμένες. Φανατισμό, φανατιμικός, φονταμεταλιστής και όλα αυτά τα σύγχρονα, αλλά δεν τεκμηριώνεται πουθενά. Γιατί πού. Εν διάφορε περιπτώσει δηλαδή, μην πανικουβαλλόμαστε κιόλας, τα ίδια πράγματα λέγανε και για τον Χριστό. Και ακόμα χειρότερα βέβαια, ότι εν το πνεύμα, εν το άρχοντα των δαιμονίων εκβάλλει τα δαιμονία. Θα τα εισπράξουμε κι εμείς, γιατί πάντα συγχαίρονται σε ψευδοζήν διωθήσουν. Με συγχωρείτε όμως, μα ακριβώς έχει πάλι ένα χέρι από κάτω ήταν εκεί. Ορίστε τι είναι. Κύριε Καθηγητά, δύο ερωτήματα ήθελα να υποβάλω. Το πρώτο, είχατε δώσει το χαρακτηρισμό της Ευαγγελίας του Συμβολού της Πίστεως από τον Πάπα χωρίς το φιλιόκβε, ως φιλοφρονητική ανάγνωση. Μπορείτε να δώσετε τον ίδιο χαρακτηρισμό και στην άρση των αναθεμάτων επί Αθηναγόρου, το ένα. Το δεύτερο, έχει λεχθεί από συνάδελφό σας πανεπιστημιακό των Αθηνών ότι ορισμένες φορές σε διαλόγους με ετεροδόξους κατατίθενται θέσεις ετερόδοξες ορθοδοξότερες από τις θέσεις των Ορθοδόξων. Τι έχετε να πείτε πάνω σε αυτό? Το πρώτο ερώτημα όσον αφορά στο σύμβολο της πίστεως. Είχατε πει, συγγνώμη λίγο, γιατί η άρση αναθεμάτων, για την άρση των αναθεμάτων. Η άρση των αναθεμάτων καταρχήν είναι μια μονομερής ενέργεια
για να σας το πούμε μία εικόνα που μπορείτε να την καταλάβετε όλοι. Υπάρχει ένα διαζύγιο. Το διαζύγιο πριν γίνει και μετά από αυτό ακολουθούν βαριές εκφράσεις. Αυτές οι βαριές εκφράσεις είναι ένα ψυχολογικό κλίμα που αν επιχειρήσουν αυτοί οι άνθρωποι να βρεθούν σε ένα διάλογο δεν μπορεί να γίνει αν δεν πούν μεταξύ τους τώρα αμοιβαίως ας τα ξεχάσουμε αυτά. Συγγνώμη που το κάνουμε. Αν το πούνε ως συγγνώμη είναι καλό βέβαια. Η σύζυγη εννοώ. Συνήθως λένε να τα ξεχάσουμε, να τα αφήσουμε στην λύθη και υπάρχει ένα έδαφος πλέον να συζητήσουμε για την αποκατάσταση της διασαλευθής της συζυγικής σχέσεώς τους. Έχει καθαρά ψυχολογική σημασία. Γιατί εδώ το έγκλημα υπάρχει. Δηλαδή το να πει κάποια γυναίκα ή κάποιος άνδρας ο οποίος εγκατέλειψε τον άλλον. Ξέρεις να τα αφήσουμε αυτά. Αυτά είναι μικρά ουσιαστικά και σηματοδοτούν το πράγμα. Ποιο είναι το πράγμα? Αυτός ή αυτή που έφυγε δηλαδή από τη συζυγία έχει νεκρώσει αυτήν τη σχέση και υπάρχουν τεκμήρια της νεκρώσεως. Έχει κάνει και παιδιά. Υπάρχουν εξόδευμα δηλαδή. Και τώρα να φτιάξουμε αυτή την επανασύνδεση. Μπορεί να γίνει. Εδώ ο Χριστός υπερεύει τον θάνατο. Αυτό δεν θα γίνει. Μπορεί να γίνει. Πότε, αν υπάρχει μετάνοια. Αυτό είναι το εκπληκτικό της εποχής μας. Ούτε η λέξη μετάνοια δεν θέλω να χρησιμοποιηθεί. Εγώ όταν τη χρησιμοποίησα, όπου συνέβη, άκουσα οχλοβοή μεγάλη, κυρίως από τους Ορθοδόξους και χάρη των Ετεροδόξων. Πώς, ντροπή αυτό, πώς θα τους πούμε μετανοήστε, γιατί να μετανοήσουν. Μου θυμίζει το περιστατικό που αναφέρει ο πατήρ Παΐσιος εξαιτίας εμπειρίας, όπου η αγάπη του ξεχνόταν για όλη την κτήση και κάποια στιγμή είχε σκεφτεί τον ταλέπορο τον διάβολο και έκανε προσευχή στον Θεό και έλεγε «Χριστέ μου, και πάνσοφος είσαι και όλος αγάπη είσαι, βρες έναν τρόπο με την αγάπη σου και με τη σοφία σου να μετανοήσει και αυτός, να σωθεί και αυτό το δύστιχο το πλάσμα σου που ταλαιπωρείται και ταλαιπωρεί και ένα σωρό κόσμο». Και εμφανίζεται ο διάβολος, του βγάζει μια γλώσσα ένα χιλιόμετρο και του είπε «Και ποιος σου είπε ρε ότι εγώ θέλω να μετανοήσω, ο Θεός θα μετανοήσει». Έγινε ο πατήρ Παΐσιος, ήταν μια οικονομία του Θεού για να καταλάβει ότι δεν είναι πρόβλημα του Θεού. Είναι πρόβλημα του άλλου. Αν ο άλλος δεν θέλει να ακούσει τη μετάνοια και όταν βλέπουμε, εγώ δεν θέλω να σταθώ στο ψυχολογικό μέρος. Δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι τι κάνουμε παρακάτω. Στον διάλογο θα νομιμοποιήσουμε τις παρανομίες, θα πούμε και εμείς είμαστε το ίδιο ή θα καλέσουμε εν αγάπη στην επάνωδο της αλήθειας. Το πρόβλημα είναι εκεί. Όσον αφορά το δεύτερο ερώτημά σας, ότι οι ετερόδοξοι τα λένε καλύτερα, θα υπήρχε για μένα θεωρητικά, δεν ξέρω, πρακτικά δεν το έχω διαπιστώσει, οι δυτικοί συνήθως παίρνουν από κάποιους ορθοδόξους και λέγουν κάποιες θέσεις και τις παρουσιάζουν μετά με το δικό τους όνομα. Και εν σχέση με εκείνους τους θεολόγους ή εκείνους τους ορθοδόξους που δεν τα γνωρίζουν, φαίνονται ως καλύτερα. Πάντως και σε αυτήν την περίπτωση είναι τραγικό να μην είναι αναγνωρίσιμα ή τουλάχιστον είσαι. Δηλαδή ο Ορθόδοξος αισθάνεται κόμπλεξ. Αν είναι δυνατόν ένας που έχει αρρωστημένη ζωή, δεν έχει μετοχή στον Θεό και το βεβαιώνει, να κάνει σωστή θεολογία. Δεν γίνεται. Προσέξτε, κάπου θα σφάλει. Θα πει βέβαια κάποια σωστά πράγματα. Έτσι, για να μην είμαστε απόλυτοι, ο Άγιος δεν ήταν αιρετικός σε όλα του. Μόνο σε αυτό το σημείο ήταν αιρετικός. Ότι ο Θεός, ο Χριστός δεν είναι Θεός. Έτσι λένε σήμερα και στο διάλογο με τους Αντιχαλκηδονίους. Ένα πραγματάκι δεν δέχονται μονάχα ο Σεβίρος και ο Διόσκορος. Αυτό το πραγματάκι όμως έκανε την Εκκλησία Αγίους γεμάτους αγάπη να αντιπαρατίθεται. Γιατί? Γιατί είπε ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος το απρόσληπτο να θεράπευτο. Δηλαδή τι είναι αυτή η αιρετική η οποία ανέφερα. Είπαν ότι η ανθρώπινη φύση που προσέλαβε ο Χριστός δεν ήταν ακέραια 100% όπως είναι η δική μας. Καταλάβατε. Και αυτή δεν παρέμεινε. Απορροφήθηκε δηλαδή τρόπον.
σώζει, καταλάβατε. Το πρέπει όλα να τα έχει προσλάβει ο Χριστός και αυτά όταν θεώνονται δεν καταργούνται. Δεν καταργείται η κτιστότητα του ανθρώπου. Οπότε η Εκκλησία κάνει τους αγώνες που κάνει. Δηλαδή, κοντρολογίες θέλω να πω, οι ετερόδοξοι σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να έχουν πληρότητα στην αλήθεια. Αν συμβεί να το έχουν, είναι πρώτον θυρών να γίνουν ορθόδοξοι. Δεν υπάρχει περίπτωση άλλη. Εκτός εάν έχουν αλωτριωθεί τόσο πολύ από την ζωή και την πίστη της Εκκλησίας η Ορθόδοξη, που συμβαίνει και αυτό για να λέμε την αλήθεια, δεν ξέρει ο άλλος την πίστη του. Ήρθε μια φορά που παραθέριζα κάπου, μια κυρία με είδε να διαβάζω ένα βιβλίο, μου λέει: Τι διαβάζω, το βλέπω θεολογικό, είναι το βιβλίο που είσαι στην θεολόγο, λέει: Είναι θεολόγο. Έχω να σα θέσω ένα ερώτημα, μου λέει. Υπάρχει ζωή μετά θάνατο? Και εγώ τη έκανα την εύλογη ερώτηση: Συγγνώμη, είστε ορθόδοξοι? Και μου απήντησε ναι. Πότε? Εγώ δεν είπα τίποτα άλλο. Μου λέει: Δεν θα μου απαντήσετε? Λέω: Νομίζω ότι έδωσε την απάντηση. Την δώσατε ήδη εσείς. Είπατε ότι είστε ορθόδοξοι. Και δεν κατάλαβα τι απάντηση είναι αυτή. Λέω: Αφού είστε ορθόδοξοι, πιστεύετε αυτό που πιστεύει η Εκκλησία. Δηλαδή μου λέει: Λέω το σύμβολο της πίστεως εκεί, ναι, μου λέει ότι πιστεύουμε στην ανάσταση των νεκρών. Μου λέει τώρα κι εσείς, επιχείρημα είναι αυτό? Δηλαδή αυτό το λέει τα βιβλία. Δηλαδή αυτό το λένε οι παπάδες. Δηλαδή αυτό το είπαν κάποιοι. Εσείς να μου δώσετε, λέει, απάντηση στο ερώτημα. Υπάρχει ή δεν υπάρχει? Μα έχει την εντύπωση ότι εγώ θα σου πω κάτι άλλο. Πώς διανοήσει ως θεολόγος να σου πω κάτι άλλο από αυτό που λέει η Εκκλησία? Αυτό είναι δεσμευτικό. Φτάσαμε όμως στο σημείο αυτής της αλλογίας που να εξετάζω φοιτητή του 4ου έτου συνταγματική και να του θέτω εξ αφορμής της κυρίας να θέτω το ερώτημα. Το σύμβολο της πίστεως, θέλω να μου πεις, είναι δεσμευτικό για μας τους Ορθοδόξους? Για τους Προτεστάντες βέβαια τίποτα δεν είναι δεσμευτικό, αλλά λέω για μας τους Ορθοδόξους είναι δεσμευτικό? Μου απαντά όχι. Λέω σίγουρα δεν κατάλαβε το ερώτημα. Το κάνω αναλυτικό, δηλαδή θέλω να πω αυτά που λέμε στο σύμβολο της πίστεως, είμαστε υποχρεωμένοι εφόσον θέλουμε να έχουμε την ταυτότητα την Ορθόδοξη, να λέμε ότι είμαστε Ορθόδοξοι, πιστοί κτλ. Πρέπει αυτά τα πράγματα να τα αποδεχόμαστε όπως λέει εκεί? Όχι, λέει. Εντάξει, πήγαινε. Τι να το βάλεις αυτό? Αφού δεν μπορούμε να βάλουμε κάτω από το μηδέν, βάζουμε μηδέν. Ναι, ορίστε άλλο εδώ. Ορίστε κυρία, να ακούσουμε και από κυρίες. Εδώ η κυρία. Καλά, κάμε ο Νίκος και μετά. Αφού το κρατάς, κάμε και μετά η κυρία. Μίλα, μίλα. Το είχα το λόγο, κύριε καθηγητά, αν επιτρέπετε. Ναι. Πήρατε το λόγο? Ναι. Από ποιον, από τον Θεοφυλέστατο? Ναι, έχει ζητήσει. Ωραία. Εντάξει. Παναγιώτη. Ναι. Η ερώτησή μου είναι συνέμα και μια ανησυχία, την οποία βλέπουμε να συμβαίνει τα χτιστά μυστήρια, δεν είναι γνώρισμα της Ορθόδοξης Εκκλησίας, αλλά βλέπουμε τόσο και στην Ελλάδα, όσο και στην Κύπρο, τον πολιτικό γάμο. Βλέπουμε τώρα να συζητούν το θέμα να συζούν, όχι να παντρεύονται. Και αυτό είναι ευκολονόητο, ότι για να μην έχουν πρόβλημα με τα διαζύγια και να προχωρήσουμε ένα στάδιο πιο κάτω, να παντρεύονται γυναίκα με γυναίκα, άντρας με άντρα. Αυτό μας φοβίζει πάρα πολύ, ότι λέω Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι εγχωρούμε και αλλοτριωνόμαστε από τα δόγματα της Εκκλησίας και τα μυστήρια. Και εγώ λέω, εκφράζω την απορία και την ανησυχία, γιατί να ξεφεύγουμε από την ουθεσία του Αγίου Παύλου που μας είπε μετά από πρώτη και δευτέρα ουθεσία και να εξακολουθούμε να θέλουμε να συζητούμε με τους ετεροδόξους τη στιγμή που τι θα πάρουμε από τους ετεροδόξους εμείς? Και φοβόμαι μήπως χάσουμε παρά να πάρουμε. Ναι, είχα πει και χτες ότι αν δεν είναι ο Χριστός σε μας εν πάση προτεύων, που σημαίνει αυτός να είναι ο Κύριός μας και εμείς να θέλουμε να κάνουμε εν πάση το θέλημά του, στη σκέψη, στον λόγο, στην πράξη, τότε γινόμαστε εμείς θεοί. Μπαίνουμε στη θέση του Θεού και σου λέει ο άλλος. Εγώ νομίζω, μα του λες ξέρεις η Εκκλησία και τα λοιπά και τα λοιπά. Ναι, αλλά εγώ νομίζω. Οπότε βάζει το εγώ πάνω από κάθε θεσμό και πάνω από την Εκκλησία. Εμένα δεν με φοβίζουν αυτά που είπατε.
που είπατε είναι φυσικά επακόλουθα άλλου πράγματος. Εμένα με φοβίζουν οι ίδιοι οι πιστοί, οι οποίοι στατιστικώς, εγώ θα μιλήσω για την Ελλάδα, εσάς δεν ξέρω τι κάνετε εδώ πέρα, δεν έχω ασχοληθεί δηλαδή, εκεί από τις εφημερίδες και μόνο που γράφονται, βλέπω ότι είμαστε πρωταθλητές Ευρώπης και σε μερικά και στον κόσμο πάσης κακίας. Στο ποτό, στο κάπτυρο, είμαστε στα διαζύγια τώρα κτλ. Και φρικιώ μπροστά σε αυτή την πραγματικότητα, διότι είμαστε ένα έθνος, όπως και εδώ άκουσατε εσείς, με πάνω από 95 και 98% βαφτισμένους Ορθόδοξους πιστούς. Και έχουμε αλωτριωθεί σε τέτοιο βαθμό που τώρα έχουμε ξεπεράσει το 50% των διαζυγίων. Πριν από 30 χρόνια μου έλεγε ένας πάστορας ότι είναι 60% στη Γερμανία οι πάστορες διαζευμένοι. Και τρόμαξα, λέω, πω, τέτοιο ποσοστό στην Ελλάδα ήταν 3-4% την εποχή εκείνη. Τώρα, σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα, φτάσαμε στα 50-60%. Και να σας πω έτσι ειλικρινά, εγώ είμαι έγκαιος. Είναι άθλος σήμερα, πραγματικά, να καταφέρεις να μείνεις εν συζυγεία. Γιατί έχουμε γίνει τόσο υπερφύαλοι, δεν θα μιλήσω εγώ για τον άντρα ή τη γυναίκα, εξίσου. Αναφέρεται τα εξής όνομα. Ένα είναι το αποτέλεσμα. Το ίδιο θέλημα, αυτή η αρρωστημένη κατάσταση έφτασε σε τέτοιο σημείο που έχει βγει η αντίληψη ότι στην Εκκλησία όλα γίνονται Χριστό. Ότι τη γυναίκα σου, ότι τον άντρα σου, το πήρες από τα χέρια του Χριστού. Μα εσύ τον επέλεξες. Βεβαίως ο Θεός άφησε ελεύθερος αυτό. Αλλά τελικώς αυτή την επιλογή σου, αυτή την σχέση σου που θέλεις να δημιουργήσεις, την παίρνεις από τα χέρια του ιερέα, τον άντρα και τη γυναίκα, που σημαίνει ο οποίος είναι στόχο και τύπο Χριστού, δηλαδή από τον Χριστό. Και ο Χριστός λοιπόν, από εδώ και πέρα τώρα, είπε, ούτε ο Θεός συνέζευξε, άνθρωπος μη χωρίζεται. Μα λέει, είναι στραβό σου. Έχει, είναι παλαιοχαρακτήρας. Πίνει, μα κάνει τούτο, μα κάνει το άλλο, είναι γνωσό, είναι τούτο το άλλο. Υπάρχει λόγος διαζυγίου από τον Χριστό για αυτά τα πράγματα? Δεν υπάρχει. Επομένως, όταν εμείς φτάσαμε σε τέτοια κρίση που δεν μπορούμε σήμερα να είμαστε η σάρκα μία, προσέξτε, το οποίο είναι το ευκολότερο βιολογικό πράγμα, πολύ περισσότερο δύσκολο μας είναι το να γίνουμε μία ψυχή. Δηλαδή να φρονούμε ψυχικά τα ίδια όσο γίνεται, κοσμικά μιλάω, διότι αυτά δεν έχουν σχέση με τη βασιλεία του Θεού, αυτή η αγάπη κτλ. Πώς θα γίνουμε ένα εν Χριστώ, δηλαδή πώς θα οικειωθούμε το Πνεύμα Του, αν δεν ακυρώσουμε το ίδιο θέλημά μας? Ξέρετε, μερικά πολύ βασικά πράγματα που τα είχαν οι γονείς μας, τα χάσαμε. Υιοθετήσαμε, εγώ το βλέπω στο Πανεπιστήμιο. Θα σας εκφράσω την δυσάρεστη εμπειρία που εισπράττω κάθε χρονιά και χειρότερη από τους φοιτητές μου. Μου σερβίρουν ανεπιγνώστως ένα πρότυπο ανθρωπολογικό, έναν άνθρωπο δηλαδή, καθαρά δυτικό. Και αυτό είναι το σύστημά μας ολόκληρο, επειδή αναφέρατε την Ευρώπη και τα λοιπά. Δεν είναι κακιά αυτή. Αυτή τα στεγάζει τελικά και τα ομογενοποιεί. Το κακό πάντα βρίσκεται από μέσα μας. Μπορούμε, αφού σε μια ιδωλολατρική εποχή θριάδευσε η εξουσία, μην ψάχνουμε το κακό απ' έξω. Λοιπόν, ποιο είναι αυτό το ανθρωπολογικό πρότυπο, προσέξτε, γιατί εδώ ακριβώς βρίσκεται η αφετηρία του κακού. Ο δυτικός άνθρωπος, επειδή σπούδασα έξω, είδα τα κείμενα του και εξακολουθώ να τα παρακολουθώ τα γεγονότα, άνθρωπος τέλειος είναι αυτός που παρουσιάζει ο Βαρλάμ στον Άγιο Γρηγόρη του Παναμά. Δηλαδή, τέλειος θα γίνεις αν καλλιεργείς το πνεύμα σου. Αν δηλαδή έχεις τη δυνατότητα μιας φιλοσοφικής αναγωγής στον Θεό, και για να το κάνεις αυτό όμως πρέπει προηγουμένως να σπουδάσεις. Πρέπει αυτό που είσαι, το είναι σου, να γεμίσει. Να γεμίσει υλικό. Και μετά από αυτό το υλικό που θα γεμίσει, κατά βάση με το σωμικό, πολιτισμός του κόσμου, μετά εσύ θα ανάγεσαι, και αυτός είναι ο πολιτισμένος άνθρωπος της Δύσης. Αυτό το πράγμα προάγει και ο πολιτισμός μας και η εκπαίδευσή μας. Με τα λύπηση που σας το λέω. Αυτό διαπιστώνω από τους φοιτητές. Και τους λέω ότι αυτό δεν είναι λάθος απλώς. Ή
εξ ολοκλήρου λάθος. Δεν κάνουμε ως Ορθόδοξοι πλέον λάθη, αλλά είμαστε λάθος. Κατά το τραγούδι πήραμε τη ζωή μας λάθος. Ποια είναι η σωστή θεώρηση? Στα περισσότερα πράγματα, αν θέλετε και δεν ξέρετε ποιο είναι σωστό, αυτό που κυριαρχεί στο περιβάλλον σας, γυρίστε το ανάποδο. Κατά 99% είστε μέσα. Αυτό είναι το Ορθόδοξο. Τι θέλω να πω στην προκειμένη περίπτωση? Είναι λίγο υπερβολικό το παράδειγμα, αλλά πιστοποιημένο ερευνητικά όπως μένα. Όσο σχετικό μπορεί να είναι, δεν μιλώ ως αφεντή. Δηλαδή, στην Εκκλησία έχει συμβεί το εξής πράγμα. Μπήκαμε νεκροί. Βαπτιστήκαμε στον θάνατο του Χριστού και αναστηθήκαμε. Πήραμε την θεότητα μέσα μας, όπως είπα χτες, δια του Αγίου Χρήσματος. Στη συνέχεια αυτοπαζωθήκαμε και όλοι οι αγαπώντες μας, έτσι, από το εγγύς και μακρά περιβάλλον, συνέβαλαν σε αυτό το μπάζωμά μας, όπως λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Στη συνέχεια το ζητούμενο για την ενεργοποίηση της εν ημίν Βασιλείας του Θεού, γιατί η Βασιλεία του Θεού εντός ημονιστή, ο Χριστός θα είπε τα πράγματα, αν τα λέω εγώ. Όλο και όλο είναι να ενεργοποιηθεί αυτό το οποίο μας έδωσε, όχι να αποκτήσουμε κάτι. Δεν μπορούμε να αποκτήσουμε. Διότι αυτό είναι δωρεά και είναι άκτιστο πράγμα και δεν μπορεί ποτέ ο άνθρωπος να το αποκτήσει, αν δεν του δοθεί. Μέσα στην ασκητική εμπειρία της Εκκλησίας μας μάθαμε ότι αυτοί που έγιναν Άγιοι, ξέρετε, αυτό είναι ένα ερώτημα. Πώς γίνεται σήμερα ένας Άγιος? Πώς έγινε ο Άγιος ο πατήρ Πορφύριος? Πώς του δόθηκε τόση χάρη στον πατέρα Εφραίμ, τον Μετωναγιώτη, στον πατέρα Παΐσιο, αυτός τουλάχιστον τον πατέρα Ιάκωβο που γνωρίστηκε ιστορικά? Έκαναν αυτό ακριβώς το πράγμα. Ένα άδειασμα. Προσέξτε, το αντίστροφο. Η όλη προσπάθεια, μας λένε οι πατέρες, είναι να αδειάσουν. Να αδειάσουν. Τι, τα μπάζα, τις δυσοδίες, τις βρωμιές και τα λοιπά. Και αυτά δεν μπορούμε να τα κάνουμε μόνοι μας, αν δεν μας φωτίσει να τα δούμε. Πώς λέει θα φτάσει ο άνθρωπος, ο Άγιος Πλούς Παραμάς, στο να γίνει μαθητής του Χριστού? Προσέξτε, να γίνει μαθητής του Χριστού. Μετά από το αυτοπάζωμα του μιλάει, για πιστούς μιλάει. Μόνο όταν ενασκήσει, δια της Εκκλησίας δηλαδή, σιγά σιγά επικαλούμενος διαρκώς τον Θεό και προσανατολιζόμενος υπαρξιακός μόνο στον Θεό, σιγά σιγά θα αρχίσει να απομπαζώνεται και θα φτάσει σε ένα σημείο που είναι το άκρο ναύτων του πράγματος και εκεί θα δει, λέει, το ιδεχθές προσωπείων που έχει. Προσωπείο τι είναι? Προσωπείο δεν είναι. Το είναι το προσωπείο της περιπλάνησης του νου. Σήμερα να έχεις περιπλάνηση σου λένε ότι είσαι έξυπνος. Παίρνεις στροφές, πάει και εκεί το μυαλό σου, πάει και εκεί και εκεί. Ενώ ο Χριστός σου λέει, εδώ θα είσαι. Άλλο αντίστροφο, άλλη πλάνη που έχουμε εκ του κόσμου. Γι' αυτό όλοι οι Άγιοι έκαναν το σημάδεμα του νου, δια της ευχής, καταρχήν στον οίκο του και μετά στην καρδιά και μετά τα κάνει όλα ο Χριστός για μας. Όταν δει, λέει, το ιδεχθές προσωπείον ο άνθρωπος, παθαίνει. Απογοητεύεται πλήρως από τον εαυτό του και μισεί πλέον τον εαυτό του. Αυτό που είπε ο Χριστός. Αν δεν μισήσεις τον πατέρα, στη μάνα σου, όλους αυτούς που σε εμποδίζουν δηλαδή, στην εξωτερική ζωή εννοεί φυσικά, όχι στις κανονικές. Και αν δεν μισήσει και την ίδια του τη ζωή, δεν μπορεί να γίνει μαθητής μου. Προσέξτε, μιλάμε ακόμα για μαθητεία, όχι για αγιότητα. Για να μπει στη διαδικασία ο άνθρωπος να κάνει το θέλημα του Θεού πλέον, να ακούει τον Θεό, να μπορεί να ακούει, δηλαδή να αποκτήσει τη δυνατότητα να ακούει, να βλέπει, να οσφρεύεται, να αισθάνεται δηλαδή, θα πρέπει να φτάσει στο σημείο αυτό, αυτής της καθάρσεως, δια της διαρκούς μετανοίας και προσευχής κλπ. Τότε μπορεί να αρχίσει να τηρεί πιο σωστά τις εντολές και να φτάσει μετά στο θέλημα του Θεού. Δηλαδή με όλα αυτά ήθελα να πω, τα πράγματα είναι εντελώς αντίστροφα από ό,τι μας λέει ο κόσμος. Εδώ πέρα ο άλλος πάει να πληροφορηθεί από την τηλεόραση η οποία αυτοδιαψεύδεται. Όχι την άλλη μέρα, καμιά φορά την ίδια μέρα, από τις άλλες ειδήσεις, τις άλλες ώρες, η εφημερίδα κλπ. Και ζει με αυτό για να είναι, λέει, μέσα στα πράγματα. Και ο άλλος έχει τηλεόραση πνευματική και όπως μου έλεγε ο πατήρ Παΐσιος, πάει μου σχάρι για τον πατέρα Πορφύριο, εκείνος λέει είναι έγχρωμοι. Αλλά το ζήσαμε κοντά τους και είδαμε όχι απλώς έγχρωμοι. Εγώ προσωπικά έχω δει το εξής πράγμα το εκπληκτικό.
Όταν βρέθηκα κάποτε στο Παρίσι, τα παιδιά μου με κουβάλισαν εκεί στην Disneyland και μας βάλαν κάτι γυαλιά εκεί πέρα για να... και βλέπαμε μια ταινία μέσα στην οποία πήγαμε κι εμείς. Είναι τα τρισδιάστατα. Όχι απλώς έγχρωμοι, αλλά του πατρός Παρφυρίου και όχι μόνο, κι άλλοι. Ήτανε τρισδιάστατοι. Δηλαδή, μέσα σε αυτό που αυτοί βλέπαν, ήμασταν κι εμείς. Εν πάση αισθήση δηλαδή. Και για να είσαι εν πάση αισθήση, πρέπει να είσαι και εσύ μέτοχος σε αυτό που είναι αυτός. Σε μικρότερο βαθμό βέβαια. Δηλαδή, να έχεις γίνει και εσύ φως, για να μπορείς να τα βλέπεις. Ή και όταν ακόμη δεν τα βλέπεις, δεν έχεις φτάσει εκεί, όταν στα πληροφορία ενώ αφορούν εσένα, τα αποδέχεσαι. Και λες, και δεν ήξερα ότι αυτό ήταν η αιτία και ότι αυτός είναι ο εαυτός μου. Αλλά παρότι είναι άσχημη αυτή η εμπειρία, δυσάρεστη δηλαδή, γιατί διαπιστώνεις μια αλωτρίωση από τον Θεό, έχεις την παρηγορία του Αγίου Πνεύματος, γιατί γίνονται Αγίου Πνεύματι αυτά. Θέλω να πω δηλαδή, μέσα στην Εκκλησία έχουμε μια άλλη άγνωστη πραγματικότητα. Είναι η πραγματικότητα των Αγίων, είναι η πραγματικότητα του επόμενου εκ του ασφαλούς της Αγίας Πατράς. Και σιγά σιγά θα φτάσουμε σε αυτό το πράγμα εφόσον ακολουθήσουμε αυτή τη διαδικασία. Το να κάνουμε χωρίς αυτή τη διαδικασία, γιατί και αυτό το αντιμετώπισα, βρέθηκα σε κάποια άλλη τοπική εκκλησία, να μην πω όνομα και φωτογραφίσω, και έλεγα σε έναν ιεράρχη το εξής, ότι κοιτάξτε, η περιοχή σας εδώ έχει το εξής πρόβλημα, το δογματικό κτλ. Βλέπω ότι έχετε πάρει μια υπομφωτερίζουσα στάση κτλ. Τα πράγματα έχουν έτσι όμως. Το έχω ερευνήσει προσωπικώς. Το έλεγα. Στο τέλος μου λέει, λέω τι λέτε. Εσείς μου λέει, κοίταξε να δεις. Αυτά που μου λες, με πείθουν ότι αυτό λένε οι πατέρες. Αλλά εμείς λέει τώρα τι θα κάνουμε. Εγώ είμαι έκπληκτος. Δηλαδή, άμα ξέρουμε τι είπαν οι πατέρες, το πράγμα είναι μελημένο. Όχι, μου λέει. Τώρα εμείς τους πατέρες θα ακολουθήσουμε. Και του λέω εγώ, ποιους τότε να ακολουθήσουμε. Και μου λέει, και εμείς πατέρες είμαστε. Ούτε μέχρι εδώ δεν το είπα για λόγους τάκτη. Και εγώ πολύ τεχνοσύνη. Γνωστώ και εγώ πατέρες της Εκκλησίας να λέει, φτάσαμε σε αυτόν τον βαθμό της αλωτρίωσης. Με συγχωρείτε για την κατηγορία και τα παραδείγματα. Άλλο ερώτημα. Λοιπόν, να βάλουμε μια τελευταία σύντομη ερώτηση και μια τελευταία σύντομη απάντηση. Μήπως μπορούν να μείνουν αυτοί που ρώτησαν να πούμε και ιδιωτικώς. Εγώ τουλάχιστον δεν ξέρω όμως η αίθουσα να μην διατίθεται ή κάποιον. Πάντως είμαι ευχαριστός στη διάθεσή σας. Ένα ερώτημα εσείς κρίνετε σε αυτή τη στιγμή. Αλλά εδώ έχουμε και κυρίες να πούμε ότι υποτιμούμε τις γυναίκες. Θα δώσουμε και σε μια κυρία. Έτσι. Θα κλείσουμε και μετά όσοι θέλουν να πάρουν τον κύριο καθηγητή στη γωνιά είναι διαθέσιμος να μείνει. Εμάς χθες περίπου 3/4 μας κρατούσε εκεί στην είσοδο και μας μιλήσε πολύ ωραία και δεν παραιτήκαμε. Αυτό είναι αιχμή, πώς δεν παραιτήκαμε. Όχι, είναι πρόκληση για να σας κρατήσω εδώ. Εγώ κοιτάξτε, έχω ξενυχτήσει έτσι. Λοιπόν, να δώσουμε στην κυρία εδώ για μια τελευταία ανοιχτή ερώτηση και να κλείσω. Κύριε καθηγητά, εμένα είναι η απορία μου ή τέλος πάντων γιατί έχει καταργηθεί από τα απολυτήρια των σχολείων να γράφεται το Χριστιανός Ορθόδοξος και η καταγωγή. Δεν είναι ενάντια μας αυτό το πράγμα. Αυτό θα μου επιτρέψετε να πω ότι είναι μια οικονομία του Θεού για να δούμε τα χάρια μας. Πριν βγούνε από τα χαρτιά αυτή η τίτλη και για την ελληνική πραγματικότητα μιλάω, γνωρίζω, σας λέω, ξέρω ότι είναι παρόντες. Εγώ μιλώ για την Ελλάδα, από εκεί που έρχομαι. Λοιπόν, υπήρξε αυτή η εμπειρική διαπίστωση. Βγάλαμε τον Χριστό από την καρδιά μας και αφού τον βγάλαμε από οδηγό όλα αυτά που είπα χτες, γιατί δεν θέλουμε τον Θεό και τον Χριστό μέσα μας να μας κατευθύνει, τότε και ο Θεός επέτρεψε την ληξιαρχική πράξη αυτού του γεγονότος που εμείς κάναμε.
Ο Θεός μας βεβαιώνει διαχρονικά, ιδιαίτερα στον λαό του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη, ότι ενός σωτηρεί το θέλημά του, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Και απεδείχθη αυτό, την ξέρετε την ιστορία του λαού του Θεού, ελάχιστη και χωρίς όπλα κατετρόπωναν τους εχθρούς. Δεν θα εξηγήσω τώρα πώς, είναι γνωστό. Αντίθετα, πόσο δυνατή και αν ήταν, όταν ήλπιζαν στον εαυτό του, ακόμη και ο Δαβίδ, όταν αναρρύθμισε το στρατό του, για να τη δύναμη έχει, την έπαθε. Το ξέρουμε αυτό το πράγμα. Μας συνιστά να μην έχουμε αυτοπεποίθηση, έτσι κτλ. Μα αυτό σημαίνει ότι μην αναζητούμε στην πολιτεία το κακό. Η πολιτεία, ο ηγέτης δηλαδή στην Εκκλησία και στην πολιτεία, είναι, αυτό δεν σας τα λέω, αν μου επιτρέπετε να το εξομολογηθώ, δεν είναι προσωπική μου άποψη. Τα έχω συζητήσει με χαρισματούχους, γιατί τον προβληματισμό και εγώ τον είχα, και μου είπαν αυτά τα πράγματα που σας λέω. Δηλαδή, πρώτα τον βγάλαμε από την καρδιά μας και για να έχουμε το πιστοποιητικό ότι αυτό συνέβη, επιτρέπει να γίνει αυτό και θεσμικά. Το κακό δεν είναι το δεύτερο. Δηλαδή, το κακό δεν είναι όταν βρίζονται οι σύζυγοι. Το κακό δεν είναι όταν καυγαδίζουν, όταν χωρίζουν. Το κακό γίνεται νωρίτερα. Αυτό είναι επιφαινόμενο. Θα πρέπει, και πάντα ο Χριστός αυτό έκανε, έβλεπε ποια είναι η πρωτογενής αιτία αυτής της ερωτήρωσης. Έτσι, έχουμε τον ηγέτη που μας χρειάζεται κάθε φορά να ψαχτούμε, όχι στους άλλους, μέσα μας. Ευχαριστώ. Είναι μία ερώτηση ακόμη. Για να δω, πόσα χέρια είχαν σηκωθεί παρακολουθούμε. 4-5. 2-3 από κάτω. Μία κυρία σήκωσε πρώτη το χέρι εδώ. Λοιπόν, μισό λεπτό. Την αδική είναι μία, δύο, τρεις. Από τους πίσω εκεί, ένα θα κάνει την ερώτηση, ο Γιάννης. Και να είναι κάπως σύντομες οι απαντήσεις για να... Ναι, να προσπαθήσω. Και η κυρία έτσι για να... Λοιπόν, να αρχίσει από πίσω, άρχισε μπροστά μπροστά. Παραβλέπουμε. Ναι, όχι, εντάξει, είναι μία, δύο, τρία χέρια. Κύριε καθηγητά, μέσα από την όλη εισήγησή μας καταδείξατε με έναν σαφέστατο τρόπο ότι ουσιαστικά οριοθετείται η Θεία Χάρις και η μετοχή στις άκτιστες ενέργειες αλλά και τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος εντός και αποκλειστικά στον χώρο της Ορθοδοξίας και της Εκκλησίας μας. Και μας είπατε ότι εκτός της Ορθόδοξης μας Εκκλησίας όλοι οι άλλοι είναι ανήκουν στον χώρο της πλάνης και της αίρεσης. Όμως έχουμε παραδείγματα ακόμα και από πατέρες της Εκκλησίας μας όπου εδέχθησαν μυστήρια τα οποία τελέστηκαν στον χώρο της πλάνης και της αίρεσης και τα αποδέχθησαν κατά την είσοδο ορισμένων εντός του χώρου της Ορθόδοξης μας Εκκλησίας. Και μάλιστα έχουμε και παραδείγματα σύγχρονων γερόντων και χαρισματούχων και μετόχων των ακτίστων ενεργειών, όπως για παράδειγμα ο γερόντας Σοφρόνιος, ο οποίος υπάρχει και ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, ο πατήρ Δαβίδ Μπάρφορ, ο οποίος έγινε δεχτός στην Ορθόδοξη μας Εκκλησία, ο οποίος και το βάπτισμα του και η ιεροσύνη του ακόμα. Πώς μπορούν να συνυπάρξουν αυτά? Τώρα μου είπατε να απαντήσω σύντομα. Πρέπει να κάνω άλλη εισήγηση για να απαντήσω σε αυτά τα πραγματικώς καυτά ερωτήματα. Θα απαντήσω όσο μου είναι δυνατόν επιγραμματικά. Πρώτον, η Εκκλησία ως χαρισματικό σώμα του Χριστού είναι αυτή που αποφασίζει και αποφασίζει αφού έχει το πνεύμα της αληθείας αληθώς. Αποφασίζει μέσα και σε πνεύμα οικονομίας. Και αυτό το πνεύμα οικονομίας το εκφράζει άλλωστε το χρήσμα που κάνει στους Ρωμαιοκαθολικούς. Κάποιοι νομίζουν ότι οι Ρωμαιοκαθολικοί δεν είναι αιρετικοί και ότι έχουν βάπτισμα. Άμα διαβάσουν όμως τι λένε οι πατέρες οι Άγιοι της Εκκλησίας και ο Άγιος, ο ειδικός του χώρου, ο Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός, λέει, μα επειδή είναι αιρετικοί, γι' αυτό τους χρήουμε. Η Εκκλησία αποφάσισε με ποιον τρόπο θα τους εντάξει μέσα, γιατί είναι ένα κυρίαρχο σώμα που κάνει μία οικονομία στους δυτικούς για συγκεκριμένους λόγους, δεν είναι το παράδοση να αναλύσω, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι τους δίνει άδεια. Και για να το καταλάβετε αυτό ως δείγμα σας το λέω, ξέρετε ότι οι Απόστολοι δεν βαφτίστηκαν με νερό. Βάπτισμα δεν είχαν νερό. Εχρίστησαν. Και δεν είναι οι μόνοι. Έτσι. Οι
μαθητές του Χριστού, δηλαδή οι Απόστολοι, δέχτηκαν την ημέρα της Πεντηκοστής το Άγιο Πνεύμα. Τι είναι αυτή η Πεντηκοστή για μας? Το Χρίσμα. Τι κάνουμε στην περίπτωση των Ρωμαιοκαθολικών? Κάνουμε Χρίσμα. Δηλαδή, είναι ανύπαρκτη για την Εκκλησία, είναι ανύπαρκτη. Γιατί άμα ήταν υπαρκτή για την Εκκλησία, θα είχαμε διαμυστηριακή κοινωνία. Θα κοινωνούσαμε στα μυστήρια. Είναι ανύπαρκτη, όπως ήταν ανύπαρκτη και οι Απόστολοι Χριστό, και δια του βαπτίσματος εμπειρή, ήταν μια οικονομία. Στη συνέχεια θεσμοποιήθηκε και έτσι τους είπε ο Χριστός να κάνουν και εμείς κάνουμε υπακοή σε αυτό το πράγμα. Η Εκκλησία όμως ως κυρίαρχο σώμα του Χριστού έτσι απεφάνθηκε. Όχι ότι έχουν μυστήριο. Γιατί, κοιτάξτε, αν οι Ρωμαιοκαθολικοί είχαν βάπτισμα, σημαίνει ότι έχουν ιεροσύνη. Και αν έχουν ιεροσύνη, τότε είναι Εκκλησία. Μα αν είναι Εκκλησία, γιατί να μην έχει άλλα μυστήρια? Δεν μπορεί να έχει ένα μυστήριο και να μην έχει άλλα. Γιατί αυτό κάποιο το κάνει. Αυτό που το κάνει πρέπει να δίνει τη θεότητα. Γιατί για να γίνεις από νεκρός ζωντανός, να μπεις στο σώμα του Χριστού, πρέπει αυτό να γίνει πνεύμα του Αγίου. Τι γίνεται αλλιώς? Καταλάβατε τι θέλω να πω. Εμείς όμως τους δεχόμαστε με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, εκάστοτε η Εκκλησία, δεν θα πω για τον Μπάλφουρ κτλ., είναι αμφιλεγόμενα ορισμένα πράγματα και ιστορικά και υπάρχει και άλλη άποψη. Έχω ασχοληθεί με το θέμα, όπως και άλλα σημεία στα οποία αναφερθήκατε. Απλώς με αυτό το δείγμα θέλω να σας πω ότι ερευνήστε το πράγμα και θα δείτε ότι οι χαρισματούχοι, οι αληθείς χαρισματούχοι, δεν αποδέχονται ούτε το βάπτισμα των αιρετικών, ούτε την ιεροσύνη των αιρετικών. Αλλά ζητούν για την ακρίβεια. Υπάρχει η ακρίβεια στην Εκκλησία και η οικονομία. Η ακρίβεια είναι να βαπτίζονται γιατί δεν έχουν βάπτισμα. Και να χειροτονούνται γιατί δεν έχουν χειροτονία. Τώρα, αν η Εκκλησία σύσσωμη αποφασίζει κάτι άλλο, εμείς κάνουμε υπακοή στην Εκκλησία. Αλλά πρέπει να καταλάβουμε πολύ καλά το θέμα της ιεροσύνης. Είναι τεράστιο, επειδή σχετίζεται και με τον Πάπα. Θα σου πω ένα μικρό παραδειγματάκι. Θα κάνετε οικονομία τώρα εσείς, θα φιλέστατε, γιατί είναι πολύ ζωντανό, μου λένε καμιά φορά και οι φοιτητές, και τους αναφέρω αυτό το περιστατικό. Τι είναι το να είσαι ορθόδοξος, δηλαδή? Μόνο ο διάβολος το ξέρει. Κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν καλή προαίρεση και το βλέπει ο Θεός. Λέει οι φοιτητές σε μένα, έτσι που το πάτε εσείς, τελικά μόνο οι Ορθόδοξοι θα σου δούνε. Όλοι οι άλλοι άνθρωποι δεν θα σου δούνε. Εγώ δεν λέω αυτό το πράγμα. Λέω ότι αυτοί οι ετερόδοξοι και οι άλλοι δεν μας καταθέτουν εμπειρία της σωτηρίας. Τι θα πει εμπειρία της σωτηρίας? Δεν λέω τι θα γίνει στο μέλλον. Με μία διευκρίνηση. Οι πατέρες της Εκκλησίας, όσους γνωρίζω τουλάχιστον, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο Μέγας Θεοδωρής, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ο Άγιος Νικόλαος ο Καπαρσίας, ο Άγιος Σύνων, ο Θεοδωρής ο Θεοδωρής, μεγάλοι δηλαδή θεολόγοι, λένε ότι αν δεν έχουμε στην παρούσα ζωή εμπειρία της άλλης, δεν πρόκειται να την έχουμε στην άλλη. Άμα δεν έχει το παιδί που κυοφορείται αισθητήρια, δεν θα αποκτήσει όταν γεννηθεί. Πρέπει να τα έχει μέσα στη μήτρα της μάνας του αυτά τα αισθητήρια. Έτσι μας καταθέτουν οι άλλοι. Επομένως, οι άνθρωποι, αυτό ήταν μια παρένθεση για να πω ότι σωζόμαστε και είμαστε βέβαιοι ανθρωπίνως γι' αυτό όταν έχουμε εμπειρία αυτού του γεγονότος. Τη σχέση δηλαδή του Θεού με εμάς. Όχι όταν ηθικώς νομίζουμε ότι είμαστε καλύτεροι. Τέτοιος ήταν και ο Φαρισαίος, αλλά δεν σώθηκε. Και έρχομαι στο ερώτημα της ιεροσύνης για τους ετεροδόξους. Κάποιοι λένε οι φοιτητές, καλά, όλοι αυτοί που δεν εγνώρισαν τον Θεό, γιατί δεν υπήρχε η Ορθοδοξία εκεί πέρα? Και τους απαντώ και εγώ. Δηλαδή, απεργία έχει ο Θεός? Κάνει όπως εμείς? Μήπως δεν προλαβαίνει? Είναι δυνατόν αυτός ο οποίος είναι μανιώδης εραστής της σωτηρίας να μην ενδιαφέρεται? Εγώ τον βλέπω το Θεό ότι είναι ο επίσκοπος της ψυχής μου. Βλέπω δηλαδή σε κάθε ενέργειά μου που κάνω κτλ. Αυτή την προνοιά του, την άκτιση. Είναι δυνατόν να ασχολείται με τον λογισμό μου ή με αυτό που είναι η αφετηρία του λογισμού μου, δεν έχει μορφοποιηθεί και ήδη, ναι, αυτό το οποίο βλέπουμε λοιπόν σημαίνει την αγάπη του Θεού. Είναι δυνατόν δηλαδή ο Θεός να είναι προσκολήπτης? Για όλους ενδιαφέρεται ο Θεός. Απλώς του γυρίζω την πλάτη. Και τους αναφέρω ως παράδειγμα το εξής. Κάποτε ένας αγιορείτης βρέθηκε στο Νέο Δελχή. Ξέρετε πόσο εκατομμύρια έχει το Νέο Δελχή. Μέσα
μέσα εκεί ήταν ιερομόναχος. Τον πλησιάζει ένας που ασχολείται με τη γιόγκα και τα λοιπά. Του λέει, για δεν σταμάτε, πώς το κάνεις αυτό. Λέει, ποιο. Σε βλέπω που είσαι μέσα σε μία φλόγα η οποία δεν σε καίει. Αυτό λέει, εμείς για να το πετύχουμε είναι μια σπάνια περίπτωση και τα λοιπά και τα λοιπά. Με πόση άσκηση, δαιμονική βέβαια, άρεσε. Και του είπε, δεν κάνω τίποτα άλλο εγώ. Αυτό το πήρα δωρεάν. Δωρεάν, λέει, και πώς το λέει, ποιος. Λέει, μου το έδωσε ο Θεός. Για τις χειροδομίες αυτή, λέει, είναι η χάρη της ιεροσύνης. Η άκτιστη θεότητα δηλαδή. Με βάση αυτή, κάνω τα μυστήρια στην Εκκλησία. Εντυπωσιάστηκε ο άνθρωπος. Τελικά, για να μην τα απολογώ, έγινε Ορθόδοξος. Καλά. Πώς βρέθηκε σε όλο το νέο αδελφείο ένας ιερομόναχος κάποτε, τον οποίο είδε κάποιος και γιατί αυτός το είδε και οι άλλοι δεν το είδαν. Για τον ίδιο λόγο που ο Χριστός ήρθε στα ίδια και οι ίδιοι δεν τον έλαβαν. Δηλαδή είναι όταν έλεγε κάποιος με άγγιξε και ο Απόστολος Πέτρος του λέει, Στάτα, τους έχουν στριμώξει τους χώρους και εσύ μας λες ότι κάποιος με άγγιξε. Προσέξτε οι αιμορροούσα, είχαν νέα, έβλεπαν. Ο Απόστολος Θωμάς που είπε, α, εγώ δεν πιάνω από λόγια. Αν δεν τον δω εγώ και δεν βάλω το δάκτυλό μου στον τοίχο, τον ήλιο και το χέρι μου στην πλευρά του, μην πιστεύω. Και γίνεται το έξι πράγμα. Προσέξτε, γιατί αυτό είναι κλειδί. Βλέπει ο Θεός την προαίρεσή μας και με βάση αυτή τη δυναμική και γνήσια προαίρεση αποκαλύπτεται. Θα μείνω στον Απόστολο Θωμά. Ήρθε λοιπόν την επόμενη Κυριακή ο Χριστός εν μέσω αυτό και του λέει, έλα Θωμά, δες τα χέρια μου, δες την πλευρά μου, φέρ τα χέρια σου και βάλ' τα. Τι λέει η Γραφή. Λέει ότι ο Θωμάς πήγε και τα άγγιξε, άγγιξε τους τύπους των ύλων και έβαλε το χέρι στην πλευρά. Όχι, λέει κάτι άλλο. Είπε ότι δεν θα πιστέψω αν δεν δω ότι αναστήθηκε. Δεν είπε όμως, τώρα πιστεύω ότι αναστήθηκε. Γιατί αυτό δεν ήταν το μεγαλύτερο γεγονός. Γιατί εκεί είχαν σκανδαλιστεί οι μαθητές. Αλλά είπε το μέγιστο, ο Κύριός μου και ο Θεός μου. Ήταν μικρότερο πράγμα το να αναστηθεί ένας νεκρός. Γιατί αυτό το έκανε και οι προφήτες. Την Παλαιά Διαθήκη, το ξέρω. Ο προφήτης Ηλίας ανέστησε ένα μικρό παιδί. Δεν είναι τόσο μεγάλο πράγμα. Αυτή η ομολογία όμως έγινε εμπνεύματι Αγίου. Δηλαδή, πώς το εμπνεύουν οι πατέρες. Είδε, λέει ο μαθητής, εκ των τύπων των ύλων και εκ της πλευράς του Χριστού, εξεχωμένη την θεότητα. Γι' αυτό ομολόγησε όχι την Ανάσταση να απλώς, αυτό ήταν έλα σου, αλλά ο Κύριος μου και ο Θεός μου. Λοιπόν, υπάρχουν άνθρωποι στην εποχή μας και νέοι μάλιστα, εγώ έχω προσωπικώς κατατεθειμένες εμπειρίες σε μένα, νέοι άνθρωποι, ειδικότερα αυτοί που αγωνίζονται έναντι των σαρκικών προκλήσεων, να έχουν και φωτοφάνη γνήσια και παρουσία και του ίδιου του Χριστού, το οποίο πιστοποιήθηκε το γεγονός από άνθρωπο πνευματικό που έχει τη διάκριση του πνευμάτων, ότι αυτό το πράγμα έγινε. Τι θέλω να πω με αυτό. Στις μέρες μας δεν είναι απόν ο Θεός. Είναι πάντα παρόν και ενεργό, είναι θέμα δεκτικότητας. Αν πραγματικά το θέλουμε και όπου και αν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος θέλει να γνωρίσει τον Θεό, πριν το θελήσει αυτός να γνωρίσει τον Θεό, ο Θεός γνωρίζεται σε αυτόν. Δημιουργεί όλες εκείνες τις συνθήκες ώστε να τον γνωρίσει. Έμεσα απάντησε στο ερώτημά σας. Θα υπάρχουν και άλλα πολλά. Μέχρι το πρωί θα μπορούσαμε να συζητάμε σίγουρα για πολύ ενδιαφέροντα πράγματα.